Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε κύριε Τρέγια? Ό,τι κάνουμε ακούγεται. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα. Στο Λίμπερο βρισκόμαστε, 107 και 4. Πού δεν βρισκόμαστε, στο BBC. Ξέρω εγώ. Στο CNN. Έχεις βλέψεις να μην... Αλζαζίρα, γιατί δίπλα είναι. Αλτζαζίρα. Ναι. Τι σου βγήκε τώρα και είπε αυτό το αράβικο κατά κείμεριά, δηλαδή τώρα σου βγήκε τίποτα, ξέρω εγώ, από μέσα σου. Τι είδε εγώ τώρα, πήγα. Ναι. BBC, BBC, CNN. Ναι, ναι. Ανεβασμένα πράγματα. Αλτζαζίρα, το τρίτο είναι. Το τρίτο είναι. Γι' αυτό το είπε. Τι είναι, σου τη βγαίνει με τρίτη. Κάνει τον μπουκάτσο. Αχ, τρίτη θα πούμε. Τρίτο δεν είπε. Τρίτη τι, από πού? Από πάνω, από κάτω. Δεν μίλησε τέτοια, πάθαμε καμιά συγκοπή. Από πάνω, από κάτω. Ξέρουμε. Είμαστε και σε ηλικία. Στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο. Να ξέρουμε. Είναι πολλά τα διλήμματα, Ζάχο μου. Να τα πούμε. Καλά, άλλα μα έλεγε πριν ότι άλλα θα λέγαμε. Τι θε να πούμε. Ελεύθερο θέμα, τι θα λέγαμε. Τι γουστάει. Δεν σου είπα κάτι. Θα πούμε για την Blue Sky, βέβαια. Για τη σκοτέκ που πήγε εκεί. Θα τα πω όλα σήμερα. Θα βγάλω ηλία. Θα βγάλω ηλία και αγνή. Την παρέα σου. Καλά, αρέσει. Όταν σου λένε κάτι off the record, δεν το κάνει. Δεν έχει. Εγώ υποσχέθηκα στην Κεραβάσο να σε παντρέψω. Καλά, ρε φίλε. Σου είπα κάτι off the record και θα το πει στον αέρα. Δεν είναι κακό, ρε φίλε, να γουστάρει μια γκόμενα. Πόρε φίλε, πόρε φίλε. Έπειτα που την είδα έτσι μια φωτογραφία, έτσι την κοπελάρα να πούμε, είναι κούκλα. Τι να πω τώρα δηλαδή. Οποιοςδήποτε, και εμείς που είμαστε παντρεμένοι, θα περάμε στον πειρασμό, ξέρω εγώ, να την κοιτάξουμε. Θα με κάνεις, θα γίνω ρεζίλ. Ναι, τι ρεζίλ να γίνεις, ρε φίλε. Κοπελάρα ήταν, κάτσε καλά και αναζητείτε. Δεν έχουμε πολλά στοιχεία. Δεν έχουμε πάρα πολλά στοιχεία. Ποια είναι τα στοιχεία? Τα στοιχεία είναι ότι ήταν το προηγούμενο Σάββατο στη μοναδική δισκοτέκ που υπάρχει στη χώρα μας. Στην πόλη μας, μάλλον. Έτσι, γιατί. Ναι, κάτσε, γιατί αποσυντονίστηκα τώρα. Τη φέρνω σαν εικόνα μπροστά μου για να πω τι ψάχνουμε. Έτσι. Φορούσε ένα λαμέ, ήταν, τι ήταν αυτό, ασημένιο, ασημή, έτσι φορεματάκι κολλητό. Που διαγραφόταν οι καμπύλες της, η θηλυκότητά της. Δηλαδή, αρέσει η περιγραφή σου. Ναι, ρε παιδί μου. Παραστατικότατος. Μα βέβαια, ρε φίλε. Αναδυόταν όλη η θηλυκότητα μέσα από το φόρεμα που φορούσε. Δεν είπα εγώ αυτό. Ναι. Εγώ είπα αναδυόταν όλη η θηλυκότητα που πρέπει να έχει μια γυναίκα. Σωστό, σωστό. Δεν έχει καλά πας. Μπράβο. Πρόσωπο αγγελικό. Ναι. Μαλλί, κάτσε καλύτερα. Κοντό. Έτσι, κοντό καρεδάκι. Ναι. Αλλά. Πρέπει να ήταν 2 ώρες από το κομμωτήριο. Ναι. Η τελευταία πρέπει να φύγει, 10 ώρες πρέπει να φύγει από το κομμωτήριο. Έτσι πιστεύω. Δεν έχει ακόμα αλλοιωθεί η λακ που βάζουν πάνω. Ξέρω, ήταν λακ. Λακ είναι παλιό, μην το λες. Λακ, κάπως έτσι. Σαν σιλκ, σαν ελεύθερη και ωραία. Κάπως το λένε τώρα. Ναι, ελεύθερη και ωραία. Γκόμενες, θα έλεγα. Ναι. Α, μπράβο. Αναζητείτε λοιπόν η συγκεκριμένη δεσποινή. Θέλουμε να ελπίζουμε για τον Ζάχο. Σε τραπέζι δίπλα σε. Σε παρακείμενο τραπέζι από τον Ζάχο. Δίπλα στην πίστα, πρώτο τραπέζι. Δίπλα στην πίστα, έτσι. Η οποία λυκνιζόταν πάρα πολύ θηλυκά. Άμα μας ακούει και είναι πάρα πολύ. Δεν πειράζει. Φίλα, πάρε τηλέφωνο, α έρθει από εδώ να την κεράσει, να την γνωριστείτε. Έτσι και εγώ κουμπάρο, παιδιά, ό,τι θέλετε. Αλλά αναζητείτε μέσω τη περιγραφή, γιατί αυτό εδώ. Να μην το χαρακτηρίσω. Εντάξει. Ναι. Όλοι ξέρουμε τώρα πέρα το καλαμπούρι, σαν άνθρωπο ο Ζάχος είναι πολύ σοβαρό παιδί. Ναι. Έτσι δεν είναι ούτε καραγκιόζης ούτε. Εντάξει, καλά, αυτό ξέρουμε, είναι χαβαλετζής, είναι το χιούμα, έχει το όριό του. Αλλά είναι σοβαρό, είναι κυμπάρης. Ναι. Γενικά μες στη ζωή του είναι κυμπάρης ο Ζάχος. Ναι. Αυτό δεν είναι καλό με τις γυναίκες όμως. Ναι. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Οι γυναίκες θέλουν αλυταράδες. Ναι. Θέλουν τσαμπουκάδες. Δηλαδή αυτή τώρα. Επειδή όλες είναι ψιλοπερίεργες. Για πες, πιάσαμε ωραίο θέμα. Αυτή τώρα, επειδή θα έχει πει κανένα διοξίδια, κάτι μία-δύο, ξέρω εγώ. Για πες, να μαθαίνω. Τίποτα. Πήγαινε όμορφα, ωραία. Ναι. Γιατί αυτά το λείπουν. Το θράσος μετράει. Λείπουν πλέον. Ναι. Το θράσος. Δεν να πεις, το έχω αυτό. Έπρεπε να πει 4 φίνες, τέσσερις τεκιλάρες. Πατακιούτα. Και 2 ποτάρες. Ναι. Θα σου φεύγαν όλα. Ναι. Για να ασφάλεις όλα τα επαρξιακά όλα. Ναι. Και θα πήγαινε όμορφα, ωραία. Καλησπέρα σα. Μην είναι τράκια να σε κάνω τραπέζι. Θα σε έπιανε αυτή, θα σε αντιλαμβανόταν. Έχουν αίσθηκτο αυτέ οι ρουφοί. Οι κουκουρούκου. Ναι, ωραία. Και θα πήγαινε, κοίτα τι λέμε. Έπεσε η καρέκλα. Πέφτει η καρέκλα, μιλάει. Πέφτει η καρέκλα. Βυθίζεται. Και θα την έλεγε στα αίσια. Τι θα έλεγα. Όχι, εσύ τι θα έλεγε. Δεν θα έλεγα εγώ. Στα αίσια, φίλε. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι, σε γουστάρω, ρε παιδί. Το έχει κάνει αυτό το ίδιο. Το έχω κάνει. Παλαιότερα, βέβαια. Εδώ είναι το ωραίο. Πριν πατήσω. Ξέρεις, το έπασε 2-3 φλό. Εδώ είναι το ωραίο. Σε γουστάρω. Άμα είμαι. Άκου το ωραίο. Πρόσεξε. Και εσύ τώρα το είπε. Δε τώρα τι λε. Παλιότερα θα το έκανα. Δεν είμαστε παλιότερα. Τώρα είμαστε τρέχοντα. Τώρα μετράει πιο πολύ. Όχι, όχι. Άλλο είπα. Είπε και εσύ τώρα παλιότερα λε θα το έκανα. Δηλαδή εννοούσε
όταν ήσουν 25, ξέρω εγώ, τόσο 20, 25, 30. Ναι, ναι, αλλά δεν είσαι τώρα. Εγώ σου μιλάω για μια περίπτωση προχθές. Εγώ τώρα δεν είμαι 30, ούτε 25. Λοιπόν, καταλαβαίνω που δεν το πας. 50. Δεν φαίνομαι για 50. Δεν φαίνεσαι για 50, δεν έχει σημασία. Ωραίος δεν είμαι, εντάξει, ούτε αυτό. Λοιπόν, και αυτή η κοπελάρα τώρα που είδα εγώ ήταν γύρω στα 35. Έτσι είδες εσύ. Έτσι κάπου εκεί. Την έκοψα 33, 35, 36, βαριά. Ναι, βαριά. Έτσι δεν είναι. Ξανακάνω περιγραφή, μήπως μας ακούσει κανένα ταξί τώρα. Ναι, μήπως μας ακούει η φίλη της που ήταν μαζί και ειλικριζόταν. Ναι, εντυπωσιάστηκα. Ναι. Μπορεί να μην μπορούσα να το πω εκείνη τη στιγμή, το λέω τώρα. Ασημή φόρεμα κολλητό. Ναι. Είχε αυτές τις. Πώς λένε αυτά εδώ πέρα. Ναι, κάπως λέγεται. Τα στρογγυλάκια. Τα, πώς το λέγανε. Με το νιά που είναι. Ναι, ναι, ναι. Σαν οι γοργόνες που φοράνε αυτά. Ναι, ρε, αυτά όλες. Ένα τέτοιο φορούσε. Πώς το λένε οι γυναίκες τώρα μας ακούνε να μας βοηθήσουν. Ναι. Ένα τέτοιο κολλητό. Ασημή, γυάλιζε σαν την μπάλα. Καμιά παντρεμένη και ήρθε κανένα άνθρωπο και μα πυροβολήσει ανάμεσα στα μάτια. Άμα είναι παντρεμένη, θα μα το πει. Έτσι. Σωστά. Καρέ μαύρο μαλάκι, μελαχρινή. Άγγελο στο πρόσωπο, χαμογελαστή. Δεν χαμογελούσε. Ναι, πολύ και τα δόντια κάτασπρα. Μπούς που έλεγε η γιά μου. Πώς. Κωνσταντινούπολη. Μπούς. Ναι. Μπούς ντουλάπ. Μπούς ντουλάπ είναι το ψυγείο. Το λέμε για κρύο. Μπούς. Μπούς ντουλάπ είναι το ψυγείο στα τουρκικά. Μπούς ντουλάπ. Δεν είναι χαϊβάν ντουλάπ. Τηλεόραση. Μπούς ντουλάπ. Κρύο, ναι. Τι είπα και εγώ μπούζι. Που λέμε και αναζητείτε. Γιατί δεν φρόντισε αυτό εδώ πέρα. Τι να πάρω είχε τώρα. Ο ντροπαλό. Να πάει να τη ρωτήσει τουλάχιστον πώ τη λένε. Να κάνει μια γνωριμία κάτω από τόσα άνθρωποι. Δεν ήταν μόνη τη. Ήταν πέπε. Πέντε παρέα, πέντε. Έπειτα, δεύτερο λάθος. Δεν εκμεταλλεύτηκες τη γυναικεία παρουσία στην παρέα σου. Δηλαδή. Είχες την άγνοια με τον Ηλία. Ναι. Όταν έχεις γυναίκα και κολλάς εσύ ή δεν έχεις πιει για να σου έρθει, ρε παιδί μου. Εντά, κάτι είχαμε πιει. Δεν είπαμε θράσος, και πορτοκαλάδα. Κάτι να χαλαρώσεις λίγο το αλκοόλ μέσα εγώ στο αίμα σου. Στα τρία αρχίζω και χαλαρώνω. Μια χαρά είσαι στα τρία. Και αυτό σου είπα. Τρία και τρία σφινάκια. Κλατς Βαντάμ, είσαι έτοιμος. Ζαν Κλοντ. Τα πήγες λίγο έτσι. Παιδιά μου πιάνει το χέρι. Καλησπέρα σα. Ζάχομαι, θα πιάσω και χέρι. Ναι, ακόμη δεν... Έτσι ακριβώς. Έτσι. Θα το πιάσεις και πιάσει. Θα το αγγίζεις ελαφρά. Ναι, όχι σαν βόδαρο, σαν νομίζω ότι πα κοπάει καπάξι. Έτσι. Γιατί έχει κάτι κουπιά, κάτι καλά. Έτσι, ναι, έχω μεγάλα χέρια. Ναι, και θα την πεις καλησπέρα σας. Είμαι εντυπωσιασμένος από την παρουσία σας. Θα ήθελα να πιούμε ένα ποτό, να γνωριστούμε. Θέλετε. Και μου έλεγε τι θες ρε κολομπιδρότσο. Αν σου έλεγε τι θες ρε αυτό θα έλεγες τότε μη παραπονιέστε ότι δεν σας φλερτάρουμε. Ότι δεν σας φλερτάρουμε. Όχι. Ναι. Γιατί όλες παραπονιέστε, δεν σας φλερτάρουμε. Ήρθε. Όχι, ήρθε. Να τη. Όχι, άλλη περιμέναμε. Άλλη περιμέναμε, άλλη ήρθε. Για πες. Ναι, ναι, αλλά εντυπωσιακή και αυτή. Μην λέει. Ναι. Αστέρι. Ναι, θα με συνοδεύσει μετά. Βασίλη, να σε δει μετά, ρε. Άστε. Μπες, έχασε το θέμα. Εκτός αντάκου. Ήρθε. Ήρθε, καλησπέρα. Παιδιά, η εκπομπή σήμερα θα είναι όντως με κόκκινο φωτάκι που είναι το νερό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, τα πράγματα φύγανε. Τι κάνετε. Ποια πράγματα. Θα τα πάμε εδώ. Ναι, κορίτσι μου. Ας τα βολέψουμε. Μην στεναχωρήσεις. Για την αρρωγή, τα άφερες. Ναι. Εντάξει. Τρεις ώρες αργότερα. Τα άφερες, δεν πειράζει. Χρόνια πολλά. Δεν πειράζει. Χρόνια πολλά. Το βρήκες στο δρόμο. Περιμένετε, τι γίνεται. Επειδή ο κόσμος άκουγε μια ιστορία τώρα, κάτσε Γρηγορία. Κάτσε Γρηγορία. Η συγκεκριμένη Δεσποινή που μας έκανε μπούκα μόλις τώρα στο στούντιο. Γνωστή. Δεν είναι αυτή που ψάχνουμε. Άμα ήταν, θα είχα εντυπωσιαστεί. Αν ακούει η κοπέλα. Βέβαια είναι εντυπωσιακή. Επαναπότε ήταν Σάββατο. Σάββατο. Σάββατο, τα πάμε. Σάββατο βράδυ στη δισκοτέκ που είναι μία στην πόλη μας για να μην κάνουμε κούτρα διαφήμιση. Έτσι. Εντάξει, κοντά στα. Εντάξει, Blue Sky, δεν το ξαναπώ. Δεν υπάρχει. Οκ, ναι, μπράβο. Αναζητείται η κοπέλα που καθόταν δίπλα στο Ζάχο και ο Ζάχος δεν πήγε να την πει ούτε πώς τη λένε. Έτσι. Περιγραφή είναι καρέ μαύρο μαλάκι, αγγελικό πρόσωπο, υπέροχο θηλυκότατο χαμόγελο, σαγηνευτικό κορμί με καμπύλες, ασημή φόρεμα κολλητό το οποίο. Πώς θα λένε ρε, το οποίο... Λαμέ, το είπα εγώ. Λαμέ, το είπα. Το είπα το λαμέ. Το είπα το λαμέ, αλλά δεν ήμουν σίγουρη. Δεν ξέρω καλά. Τα... Γιατί εγώ. Ναι, πούλιες, ναι, αυτό. Όχι πούλιες, κάπως αλλιώς. Παγέτες, πώς τα λένε. Α, παγέτες. Α, μπράβο. Για πες. Μπακέτα έξα εγώ το ψωμί. Φτάνει, μην ξεντύνεις άλλο εσύ. Βάλ' το από πάνω. Αυτό ήταν ωραίο. Βάλ' το από πάνω. Βάλ' το του τρέκια το μπουφάνε τέτοιο μυρίζει. Κοψίδια και μπριζόλες. Μα δεν είναι το μπουφάνο, έξω είναι το δικό μου το μπουφάνο. Αυτό ποιο είναι. Δεν ξέρω. Δικό σου είναι. Το δικό μου είναι, παιδιά. Το δικό μου είναι, δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, αν μας ακούει η κοπελιά ή η φίλη της, η οποία χόρευε μαζί της, ας επισκεφτείτε το τηλέφωνο σου. 18 είμαστε εδώ. Ή 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια, το Ζάχο να ζητήσουν. Βέβαια, εδώ δεν τι κάνεις τώρα. Ευτυχώς πιστεύω ότι δεν μας ακούει. Έχω έναν φίλο Αριανό.
ο οποίος είχε κάνει μια. Η Γρηγορία μπορεί να το ξέρει κιόλας, μπορεί να το έχει ακούσει. Ναι. Κάποια στιγμή, στο προηγούμενο ραδιόφωνο, στο γέλο, κάτι είχε πει, λέγαμε για ακριβώς για Άρη και Ολυμπιακό, ναι, που είχε παίξει στη Χαλκίδα. Ακούς, είχε παίξει ένα μάτι στη Χαλκίδα. Ακούω, τι, φορά τα γυαλιά. Εντάξει. Και λέω ρε παιδί μου, στον αέρα, έτσι, εντάξει, λέω Χαλκίδα, μου θύμισες, μου λέει τι σου, λέω αγαπούσα, νεαρός αγαπούσα στη Χαλκίδα. Λέει σοβαρά, ναι, λέω και ήταν μια κοπέλα που ήταν Ολυμπιακός και. Κλείνει το τηλέφωνο και μετά από μισή ώρα παίρνει τηλέφωνο ίδιος και κάνει τη γυναίκα. Γεια σου Ζάχο. Υπάρχει και στο YouTube. Τι ωραία που το κάνεις. Ναι. Σου πάει. Δεν θέλω τέτοια. Καλά, εντάξει. Και το όνομα. Εντάξει, λοιπόν, εντάξει. Και με έκανε μία πλάκα ο άτιμος, φοβερός. Ευτυχώς δεν ξέρω, άμα ακούει μπορεί να το κάνει. Ξέρεις τι κατάφερες να κάνεις. Τι να κατάφερα. Να θελήσεις μία γυναίκα γιατί σου άρεσε. Μου άρεσε μετά από χρόνια. Γιατί σου άρεσε. Είμαι και free τώρα. Και τι έκανες, τι είπες στον εαυτό σου, το πήγες σπίτι. Τι χαζομάρα έκανα που δεν πήγα να τη μιλήσω. Ναι, όχι, δεν το είπα αυτό. Αλλά. Δεν το είπα. Και πώς θα την γνωρίζει, Ζάχο. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Μπορεί να ακούει, ήθελες, να ακούει δηλαδή. Τώρα, ξέρω εγώ. Ναι, να ακούει τώρα. Ναι, άλλο λέω, ρε φίλε. Πώς να είναι και παοξού θέλω, ε. Να είναι και παοξού, γιατί εδώ θα χαρίσουμε αυτό που θα πω. Ναι, ναι, ναι. Με όσες κοπέλες έμπλεξα και ήταν Άρης, ρε φίλε, τι. Καλά λένε τα ετερόνυμα. Ναι. Τα ετερόνυμα έλκονται και τα ομόνυμα αποθούνται. Είναι πραγματικά. Έτσι είναι. Εσένα κοίταξε. Παναγία μου, κόκκινο φώτι. Εσένα. Εσένα λέει. Παοκάρι. Για μην κάνει. Εντάξει, Γρηγορία μου, είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Άλλωστε. Ρίχνει τι ασίστ και εσύ. Από την πρώτη στιγμή. Καλάθι και φάου. Έχουμε γίνει πολύ καλοί φίλοι με την Γρηγορία. Είμαι σίγουρο. Γιατί θα ακούει και ο άλλο αυτό. Αρπακτικό είναι αυτό. Αρπακτικό είναι αυτό. Προσέγγι. Γρηγορία, μακριά. Μην τα λε, εδώ στην αέρα. 2,5 μέτρα. Τέλο πάντων. Τέλος πάντων, η ουσία είναι, άκουσε με, εγώ το λέω, αυτό το πρώτο, το δεν το έχω, το approach, η προσέγγιση δεν την έχω. Κακό λέω αυτό. Είμαι ντροπαλός, δεν είναι, με όσο και αν φαίνεται περίεργο. Μάθα, αυτό σου είπα να πιείς. Ναι, τι να κάνω. Φεύγουν όλα ρε φίλε. Πιες τρία ξύδια. Τρία ξύδια. Ναι, πιες και τρεις φίνες, τρεις και κύλες. Πάτα άμα πιω τρία ξύδια και τρεις φίνες, ναι, θα γίνω πύραυλος. Τίποτα δεν θα γίνεις, αγοράκι μου. Παρθένο οργανισμό έχεις. Δεν καπνίζεις, δεν πίνεις, ίσα-ίσα θα σου βγει τσαμπουκαλίκι. Σου είπα. Πώς σου λένε, τσακ, δύο σφαλιάδες. Α, όχι, χωρίς σφαλιάδες. Δεν θέλω τέτοια, τα βλέπει και άλλοι. Έλα, πιάσε. Α, ναι, έλα, έλα. Καλησπέρα. Ζάχο με λένε. Το όνομά σας. Χάρηκα πάρα πολύ. Σας προσέχω εδώ και πόση ώρα. Ειλικρινά, με έχετε εντυπωσιάσει. Θέλω να πιούμε ένα ποτό να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Αν δεν σε ενοχλώ, φεύγω τώρα. Αυτό το πράγμα δύσκολο είναι. Είναι καλό. Δηλαδή, ο Χριστός και η μητέρα του. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Ήταν καλό η άλλη. Μπράβο. Περίμενε. Κοίτα, ωραία, περίμενε. Ωραία, όχι, ήταν καλό. Ήταν καλό. Και εγώ το λέω ήταν καλό. Εσένα πόσες φορές σου το έχουν κάνει ασένα αυτό που ήταν καλό. Και είσαι μια ωραία γυναίκα. Είσαι και ωραία γυναίκα. Πόσες φορές σου το έχουν κάνει αυτό το καλό. Ωραία λίγο είναι. Εντάξει, ναι. Όχι, άλλο ρωτάω. Περίμενε. Είναι πολύ ωραία ερώτηση νομίζω. Όντως ήταν πολύ καλή. Δύο φορές το έχουν κάνει. Πρόσεξε όμως τι γίνεται. Γιατί θυμάται δύο φορές η Γρηγορία. Εγώ δεν ξέρω. Έτσι, δική σου φίλη. Την γνώρισα έχει δύο μήνες, τρεις. Η Γρηγορία είναι γυναίκα που θέλει τσαμπουκά. Αυτό. Δηλαδή την Γρηγορία, άμα τη δώσει και να χάσει το και την πει Ελλάδο, μωρή, κάτσε να πιούμε ένα ούσο. Θα σου πει σε καψουρεύτηκα, βρε. Φίλε μου. Η Γρηγορία, μετά που θα πάμε στο Σάβα, θα δύο χαστούκια στο κάθε 100 μέτρα. Θα το δώσει Σάβα. Εντάξει. Καλό, ε. Δύο μήνες. Αλλά δεν είπαμε τσακατέψει. Εντάξει, χαστούκια είπα. Δεν είναι αυτό που έλεγε πριν, ότι οι άλλες γυναίκες θέλουν τον αλταρά που είναι περισσότερες. Αυτό το είπε. Και κολλάνε. Ναι. Και εγώ αυτό το πιστεύω. Άλλο είπαμε, Γρηγορία. Ναι, η προσέγγιση, το approach, η πρώτη τέτοια. Εντάξει, η προσέγγιση, εγώ θέλω ο άνθρωπος να έχει λίγο ευφυΐα παραπάνω. Δηλαδή. Ναι, πώς θα το δείξει αυτό με την πρώτη Γρηγορία. Πολύ πρόσφατα με προσέγγισε άνθρωπος. Πες μας, πώς σε προσέγγισε να τον αντιγράψουμε. Copy-paste να το κάνω. Copy-paste. Για πες. Δεν γίνεται Γρηγορία. Τι είναι κρατικό μυστικό Γρηγορία. Όχι, copy μυρφέ. Copy-paste. Αυτό που το είπε ο άλλος. Δεν κατάλαβα επειδή ήμουν στην Αθήνα τώρα. Ωραία. Για πες. Και εγώ ξέρω κάτι για Αθήνα θα σου πω. Και επειδή, δεν θα σου αρέσει αυτό που θα σου πω, Γρηγορία. Δεν θα σου αρέσει αυτό. Άφησε με να ολοκληρώσω. Δεν σε αφήνω, Γρηγορία. Πες. Άντε, πες. Οι άντρες εκεί είναι λίγο πιο απελευθερωμένοι από ό,τι. Και οι γυναίκες εκεί είναι απελευθερωμένες, Γρηγορία μου, και δεν είναι ψιλομύτες σαν εδώ τις Θεσσαλονικές. Κατάλαβες. Έχουμε στο φιλικό μας περιβάλλον κάποια ψιλομύτα. Ναι. Ψιλομύτες είναι εδώ. Άσε. Είναι πιο όμορφες και ψιλομύτες. Ένα δίκιο θα το δώσω του Ζάχου. Γιατί. Ντύνεστε.
Περιποιήστε. Βάζει τα ξέκολα. Είναι πρώτη στη Θεσσαλονίκη. Βάζει τα ξέκολα, βάζει τα ξόβιζα. Ναι. Σάσου, βάζει τα κούνια. Βάζει τα κολάνσα. Έτσι. Για να σα προσέξουν, για να πατήσουν οι κόρνες, για να γυρίσουν τα κεφάλια. Ναι. Και μόλι κάποιο σα πει κάτι, σηκώνετε το φρύδι, σηκώνετε το μάτι. Κοιτάτε αν υπάρχουν κεραίες επάνω να πούμε στις 12 όροφες. Συμφωνώ πολύ. Ναι. Και, είπαμε, και έγινε ένα σνομπάρισμα, λες και είσαι από το Παρίσι και είμαι, ξέρω εγώ, από τον Ασκό. Ναι, κοίτα, ναι. Και μετά πας και άσε να ολοκληρώσω. Και εγώ για θηλυκό και, την Αθήνα και, και μετά πας στη φίλη σου που έχεις ραντεβού και ξέρεις τι λες. Καλά, ντυθήκαμε, ρυπηθήκαμε και δεν μας φλερτάρει κανείς. Δεν υπάρχει κανείς. Δεν μας πειράζει κανείς. Το άλλο, το άλλο, το άλλο. Είναι όπως το δικαστήριο. Την BBB κύριε πρόεδρο. Μας την πέφτουν, πέφτουλες. Δεν μας την πέφτουν, δεν υπάρχουν άντρες. Τι γίνεται από τα δύο. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά, ρε φίλε. Πώς θα γίνει. Άντε, πάνησε. Τίποτα. Τι είναι, δεν είναι τίποτα. Τώρα ανοίγουμε μεγάλο θέμα και αυτό, δεν ξέρω αν θα μιλήσετε για εμείς γιατί φρύνε, είμαστε εδώ. Ποια εκπομπή, ρε. Άστο να λέει. Εκπομπή. Φρύνε ναι, σήμερα. Αυτή είναι η εκπομπή. Σήμερα είναι λαμπύρι. Λαμπύρι. Δώσε ακουστικά να τη βάλω στα αυτιά. Δεν πειράζει. Θα τα λαβέρια. Θα τα λαβέρια. Άλλη αίσθηση έχει άμα τα έχει στα αυτιά. Ακουστικά. Περίμενε. Σιγά, ρε, μην το σέρνει. Εσύ το σέρνει. Που το έβαλε. Όχι αυτή την τρύπα. Θα σου έλεγα που το έβαλα, αλλά είχε χάρη τώρα. Από εκεί δεν θα λειτουργήσει. Εντάξει. Ακούσε, φοβερή. Μη μαζεύει το μαλλί. Κάτσε καλά. Δηλαδή, ακόμα δεν μπήκε στο στούντιο. Τα μαλλιά μου έπιασε. Τα μαλλιά σου έπιασε, τα ρούχα σου έβαλε. Μίλη μα φορά, μπότα με λίγο. Βάλε χι πάνω στην οθόνη. Πάνε η χι. Ωραία. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται κάτω των 18 η εκπομπή σήμερα. Να τι, να και τώρα. Τι είναι αυτό που κάνει. Τι είναι αυτά που κάνει. Είδα τι χρώμα είναι. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο τελικά ο Μπουγάτσα. Ωραίο. Ωραίο. Από την Αθήνα στο έδωσε ο απελευθερωμένο. Απελευθερωμένο. Γιατί για Σιριζέο τον κόβω. Αν μα έκανε τέτοιο μπιζούρα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Για να πω, συγγνώμη, κάτσε τι. Έχει βαφτισιμιά μου δώρο. Έχει βαφτισιμιά, καλό είναι. Νόμιζα στο έδωσε ο Μπίχτη. Ο απελευθερωμένο. Πώ μιλά έτσι. Ντροπή ρε. Τι. Είναι χειροποίητο. Χειροποίητο. Ναι, όντως φαίνεται ότι είναι. Α, ναι, εντάξει. Αυτά γνωστές, είναι βραζιλιάνα. Αυτό τα σταφύλια τι είναι. Όχι, βαφτισιμιά μου, είναι βραζιλιάνα. Αυτά τα σταφύλια τι είναι και κάτω, Γρηγορία, τα σταφύλια. Τα σταφύλια εγώ τα βλέπω είναι πολύ καλά τοποθετημένα για χειροποίητο. Δηλαδή είναι σαν να είναι από μηχανής. Βγάλε και μια φωτογραφία μετά να ξέρει. Την είπα εγώ να μην έρθει, Ζάχο. Λοιπόν, έλα σε σκουπά να σου Έλα σε σκουπά και χωρίς το πορτοφόλι. Και χωρίς το πορτοφόλι. Λοιπόν, από του χορηγού και κάνουμε μια που είπε και για σκουπά, πάμε στου. Να πάμε γιατί έχει εδώ υδρώσει μόλις ήρθε η Γρηγορία. Εντάξει, ίδρασα. Σε έμεινα αποθυμένο από την άλλη. Λοιπόν. Τι κεφάλα είσαι, τι κεφάλα. Έλα, έλα, πες. Εσκομπάρ Εσπρέσο Coffee Bar, βασικός υποστηρικτής εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Η διεύθυνση του Εσκομπάρ Γεωργίου Παπανδρέου 9 πρώην Ανθέα. Και το τηλέφωνο σου λέει Ροδάνη. Την κόμενα δεν έχει ξαντιρωτήσει πώς τη λέει. Το ίδιο πράγμα είναι βρεκαρτούν. Τι ήθελες να πάω με το λογότυπο της εκπομπής μπροστά στην κόμενα και την πω. Το μυαλό σου, Γρηγορία, στο πορκίτο είναι. Γρηγορία, στο πορκίτο το μυαλό. Σε κάθε απόλαυση είναι το μυαλό. Ω, ατάκα. Αυτή ήταν ωραία ατάκα, όντως. Τελείωσε. Είχα να ακούσω τέτοια ατάκα από γυναίκα. Ωραία. Πολύ καιρό. Θα με αφήσει να διαβάσω. Άκουσε. Α, ναι, συγγνώμη. Εγώ θα διαβάζω τους χορηγούς και εσύ από εκεί θα ακούμε ήχους. Εντάξει, κάτι το. Όπως γίνεται κάθε φορά. Εντάξει. Λοιπόν. Ξαναλέω για το Εσκομπάρ, Γεωργίου Παπαδρέου 9 πρώην Αθήνων και το τηλέφωνο του 2311-208-301. Είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί το Εσκομπάρ για το καφετάκι σας μέχρι αργά το βράδυ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Για το ποτό. Είναι ήχος. Καλό λάστιχο. Καλό λάστιχο. Που δεν θα το διαβάσω τον Εσκομπάρ, τον καημένο του Μπουγάτσα. Ανοιχτά είναι από τις 8 το πρωί το Εσκομπάρ για τον καφέ σας μέχρι αργά το βράδυ, για το ποτό, το κρασί, οτιδήποτε άλλο διαλέξετε να πιείτε. Το ωραίο στέκι της πόλης για να απολαύσεις αγώνες όλων των πρωταθλημάτων. Super League, Champions League, Europa League, Football League. Μαζί κύριε Ματζούκη, για τον κύριο Ματζούκη και της αγαπημένης ομάδας. Μάνος Καλογεράκης, Μπουγάτσας, ο Νικόλας, εγγυούται. Εγγυάται, μάλλον για το ποτέ. Εγγυάται, ναι, με μπερδέψατε. Εσένα προσπαθώ να δω. Και τώρα θα ακούσουμε μια πολύ ωραία από τη Γρηγορία. Πάλι το πορκίτο εγώ. Ναι, τι ήθελε να πει. Παιδί μου, λίγο πιο μακριά από το μικρόφωνο το φά. Ναι. Θέλω να δω. Δηλαδή, μαζί δεν σε πειράζει. Πολύ αγριεμένη. Θέλω να δω όταν λες
Τα προϊόντα του Πορκίτο. Τα προϊόντα θα τα πει ο Τάσος. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσω να τα πω. Πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Τυχητικό, κάντε τυχητικό. Έτσι. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός και κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπ, μενού με πολλές επιλογές από 1 έως 4 άτομα και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Το Πορκίτο βρίσκεται στην Καραολή και Δημητρίου 52 πρώην δικαστηρίου και το delivery είναι στο 231-0-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για τις συσκευές iPhone και από το Google Play για συσκευές Android. Επίσης, πάρτε έκπτωση 10% με κάθε παραγγελία. Επειδή αποσυντονίστηκε η Γρηγοριά, να πούμε ότι δεν είναι δικαστηρίου, είναι διοικητήριου, πρώην διοικητήριου. Δικαστηρίου, είπες. Εντάξει, για δικαστήριο είμαστε έτσι. Συγγνώμη, διάβασε για τα τέτοια, δεν διάβασε τις προσφορές. Τα τέτοια δεν τις διάβασε. Τις προσφορές. Βασανιστήριο. Λοιπόν, υπάρχουν στο ψητοπολείο Πορκίτο υπάρχουν και λαχταριστές προσφορές. Δηλαδή, τι εννοούμε, δύο μπέργκες με γύρο και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Ένα special burger και μία κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ. Δύο special burger, ένα τσίκις, μία κοκακόλα μόνο με 5,90 και ένα κλαμπ αλαντικών συν μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ στο ψητοπολείο Πορκίτο. Παραγγελίες τώρα στο 2310-520-555. Βασανιστήριο. 5. Βασανιστήριο. Skies Aviation Academy. Η κορυφαία σχολή εκπαίδευση πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Συνήθως εδώ κάνατε κάτι θορύβους εδώ όταν διάβαζα, όταν πήγαινα σε αυτό το σημείο. Φίλε, σημείο. Δεν είναι κάτι θορύβους. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα, αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ ψηλές αποδοχές. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και δούλεψε στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Σπούδασε μαζί μας και εξασφάλισε το μέλλον σου μία για πάντα. Η παγκόσμια αγορά έχει ανάγκη από 500.000 νέους πιλότους για τα επόμενα 10 χρόνια. Μήπως εσύ ένας από αυτούς? Skies Aviation Academy, εγκαταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε στο διαδίκτυο το skies.gr και το τηλέφωνο που κάθε ερώτησή σας θα απαντηθεί από τη Skies Aviation Academy είναι το 23 920 21 100. Και τέλος, Αβράμογλου, θαυματουργά φυτά, ιάματα, ελιξίρια, βότανα, βάματα, εθέρια, έλαια και μπαχαρικά από όλο τον κόσμο. Αβράμογλου, η πηγή των βοτάνων, φυτοσλιμ λιποδιαλυτικό, χαρμάνι βοτάνων σε τσάι και ταμπλέτες για αδυνάτισμα. Έχει χαρμανάκι, αλφα εθνική φυτοσλίμ ο Αβράμογλου, για υγεία, ευεξία και ό,τι άλλο χρειαστείτε, μόνο στην πηγή των βοτάνων. Αβράμογλου, λοιπόν. Αυτά και με τους υποστηρικτές. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι. Αμέσως μετά θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ναι, πάμε για να τσιμπήσουμε και τίποτα τον Βασίλη, γιατί τα ρέμαξε, δεν άφησε τίποτα. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Βρισκόμαστε στην εκπομπή η Ζήνα. Όχι, πώς λέγεται. Πώς λέγεται εκείνο με τη Ζήνα τα κοινωνικά θέματα αυτά, πώς λέγεται. Δεν παρακολουθώ. Τι παρακολουθείς, ρε Γρηγορία. Άσε μας τώρα, δεν παρακολουθείς λίγο ποιοτική τηλεόραση. Όχι η Ζήνα αυτή. Μάλλον το βλέπει αυτό. Η Νεοζηλανδή. Έβλεπα στο κανάλι. Ζήνα, η ιστορία τη Ζήνα. Όχι. Στο κανάλι του Προέδρου έβλεπα. Τι ξαφιά δεν λε που κάνει. Δεν ξέρω. Έχω ακούσει. Δεν ξέρω. Και τώρα δουλεύω. Πώς λένε την καινούριο. Πώς λένε. Την καινούριο, την καινούριο. Κατερίνα. Την παλιού. Την παλιού. Στο κανάλι του Προέδρου. Και το πρωί βάζει κάτι αυτά. Και έγραφε από κάτω. Τι αυτά βάζει τρέγια. Σιγά σιγά σιγά. Να σε βάζει να ψηφίζει, παιδί μου, στο Instagram. Και βάζω διάφορα θέματα. Και έγραφε προχθές. Στο δικό τη Instagram. Έβαλα. Κείμενο στους κουραμπιέδες πεθεράς μου για να την κάνω ρεζίλη. Ψηφίστε λίγο, καλά έκανα, ναι ή όχι. Ωραία, γι' αυτό πάει κατά διαόλου το κανάλι του Προέδρου. Δεν γίνονται γι' αυτό αυτά. Πάει. Λοιπόν, το κανάλι του Προέδρου θα ανέβει. Πώς θα ανέβει? Μόλις πάρει τον Άρη. Ασανσέρ θα πάρει. Μόλις πάρει τον Άρη τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ακριβώς τότε. Και σου δώσει κανένα τεσσαράκι. Τι γέλα, μην γελάς, δεν το δίνεις θάρρος αυτό να. Βασίλη, λοιπόν, κατά την άποψη του Βαθυλάκου. Του αρχιερέα σας. Τον αρχιερέα. Του αρχιερέα σας. Το πρωί σήμερα. Ναι, ξέρω, άκουσα, δεν έστειλα μήνυμα. Λέω τόσοι πολλοί loser μέσα σε ένα στούντιο στην πόλη μας δεν υπήρξαν. Ωραία, ποτέ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ναι. Είσαι καλός άνθρωπος. Ναι. Λοιπόν, να πω ότι θα ανοίξουμε τις γραμμές ή έχουμε να πω. Α, έκανες ένα λάθος. Σήμερα δεν θα έχει τίποτα. Έκανες ένα λάθος, δεν πειράζει. Σου είπα μην πεις τίποτα στον αέρα, μας έδωσε στον αέρα, το κάναμε θέμα τώρα. Δεν ήταν. Δεν το θυμόσαι καλά, δεν ήταν Σάββατο, ήταν την ημέρα των Χριστουγέννων. Δεν ήταν το Σάββατο, έκανες λάθος. Την ημέρα των Χριστουγέννων ήταν, αν ημέρα. Τι μέρα ήταν το Χριστουγέννων? Τρίτη.
Τι είναι. Τρίτη. Τα θυμάται η Άριστην Αθήνα με το απελευθερωμένο. Πρέπει να υπήρξε πολύ απελευθέρωση. Η απελευθέρωση του Μεσολογγίου έπρεπε να γίνει. Πήγα Μάλαμα εγώ. Πού πήγε? Μάλαμα. Παιδί Μάλαμα. Σοκράτη. Σοκράτη. Βασίλη και εμένα βάλε ένα ρε φίλε. Συγγνώμη. Βάλε ένα μπουζ. Αυτό κάτι στο Νιάρχο που ήσουν, τι ήταν εκείνο? Εκεί είναι το ίδρυμα ρε φίλε. Το ίδρυμα τι έκανε? Έχετε πάει ποτέ? Έχω πάει. Πήγα τον Ιανουάριο. Πήγες τον Ιανουάριο. Ναι, πολύ τι έκανε εκεί, Γρηγορία. Ανέβηκε πάνω στην τηλεσκόπια, κοίτα. Ναι, ναι, πες μας, Γρηγορία μας. Τι έκανα στο Σταύρο Νιάρχο? Ναι. Ήμουν καλεσμένη. Ήσουν καλεσμένη του Νιάρχου, ας πούμε. Του Νιάρχου. Καλά, ο Νιάρχος από ό,τι ξέρω αντιπροσωπεύει το κεφάλαιο. Εσύ τι δουλειά είτε με το κεφάλαιο? Δεν θα πω γιατί. Ναι. Να μας το πεις γιατί. Φίλε, είναι ένας τεράστιος χώρος. Πρέ, εγώ αυτό ρώτησα. Δεκάδες στρέμματα. Είναι ο ομορφότερος χώρος στην Ευρώπη, το ξέρεις. Συγγνώμη ρε Τάσο, συγγνώμη. Σου λένε Σταύρος Νιάρχος. Σε τι σκέφτεσαι? Εφοπλιστή, πακέτο, πλούσι, μαρουλά, πλούσι, ναι, μαρουλάτο, ναι, τέτοιο. Πάντως όχι τίποτα σχέση με κουκουέ αλλαγή δεύτερη κατανομή. Με τη δική μας... Δεν δηλαδή όσοι ψηφίζουν κουκουέ απαγορεύεται να πάνε στο Σταύρος Νιάρχος. Τι γελάς? Ναι, φίλε, μπορεί να πάει η κοπέλα, ξέρω εγώ. Τώρα το έχεις καταλάβει. Δεν κακό. Δεν κακό. Και εγώ πήγα, ρε φίλε. Καλά, εσύ τι είσαι? Συντροφάκι είσαι. Εγώ. Δεν άκουσες. Που Παναγία μου. Δεν άκουσες. Πάπα τον Πρίς. Πάπα τον Πρίς. Λοιπόν. Ποτέ. Κοίταξε, εμείς παραδοσιακά από πάπου προς πάπου ήμασταν δημοκράτες παλαιότερα. Τι ήσασταν? Νεοδημοκράτες. Δηλαδή ΕΠΕΝ. Ρε, τι ήταν παλιά, ναι, ΕΠΕΝ, βασιλιά, ξέρω εγώ, ζητώ, ναι, Νέα Δημοκρατία. Αλλά τώρα με το Mr. Bean δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Γκουρώνει το μάτι σαν του Ζαβέλα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία. Άρα σε ποιο τώρα που είμαστε, σε ποιο θέμα είμαστε, κύριε? Πολλά θέματα. Α, έχει χαιρετίσματα, ξέχασα. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Έχει χαιρετίσματα, λέει, χαιρετίσματα. Α, αλήθειες με τη Ζήνα λέγεται. Χρόνια πολλά στον Τάσο από την Άσχημη. Α, να σε καλά. Έτσι ίδια. Να σε καλά, να σε καλά, Αναστασία. Να σε καλά, Αναστασία. Αναστασία, όχι, εγώ θα τη πω. Τι θα τη πει? Ότι off the record. Τι έγινε? Είπε ο Τάσος ότι όντως το κάνει αυτό το πράγμα κοροϊδευτικά και ότι δεν είναι καθόλου άσχημο. Αναστασία, άμα πει καμιά τραμιζάνα να πούμε whisky είναι μια χαρά. Άμα ζει και το φως κούκλα. Ο κολλητός μου, ο Χρήστος ο Κότσης. Ό,τι σου είπα, θα είπε και ο Τρέγιας. Νιώθεις, δε Χρήστο. Νιώθεις, δε Χρήστο. Αλλά ξέρεις ποιο μιλάς. Ο Μπουκάτσας μπροστά του είναι σχολιαρόπεδο. Σοβαρά μιλάς? Σιγά, σιγά. Σχολιαρόπεδο είναι μπροστά σε αυτό. Απλά ένας είναι μυστικός και άλλος είναι φανερός. Τι μυστικός αστυνομικός? Σκυπίν. Τι είναι? Αστυνομία, πόλεως. Είναι κρυφό. Κρυφό. Κρυφός είναι. Εντάξει, τα αναλύσαμε τα αγκομενιακά, φτάνει ή όχι? Κύριε Ζάχο, να ξέρεις, λέει, για αυτό που είπες θες, ο φίλος ο Βαγγέλης. Ναι, καταρχήν μας έστειλε χρόνια πολλά. Να, ναι, καλά. Στη φάση που σου είπα, θα σου πάρω το ασπίδες για να μην ακούσει πανηγυρισμούς που ναι. Θα πάρουμε το πρωτάθλημα, τον Ντάμπλι. Ναι, και λέει ο φίλος ο Βαγγέλης, μας ακούει, είναι μαρμητόσκυλο. Ναι. Κύριε Ζάχο, ναι. Να ξέρεις ότι έχει και στην Αθήνα παοξάκια. Καλά, αν κατέβεις για να γλιτώσεις από τους πανηγυρισμούς στη Σαλόνικα και έρθεις, αν θες by night να γλιτώσεις, γελιέσαι. Χαχαχα. Θα σου έχω κόρνα τρακτερίσια να μην ξαφνιαστείς γνώριμη στα αυτάκια σου. Χαχαχα, να περνάτε όμορφα, ρε μάγκες. Να σε καλά, να σε καλά, ρε φίλε. Να σε καλά. Υγεία. Double δύσκολα. Το πρωτάθλημα το πήρες. Double δύσκολα. Κι άλλο θα φας. Α, για να ρευτεί. Έσκασε. 18 χάμπου. Ο Πόλτα το ποπάει πιο λίγα. Βασίλη, συγγνώμη, αλλά. Όντως έφαγε, έφαγες, ρε πολύ φίλε. Πράγμα, ρε φίλε. Πού τα βάζεις? Στα νύχια, πού τα βάζεις? Όντως λεπτός είναι ο άνθρωπος. Ακόμη έχει μεταβολισμό, λοιπόν, καλό. Λοιπόν, για λέγε, πού πάμε τώρα? Ο πληροφορίες λένε ότι, ανεπίσημο βέβαια πάντα, έτσι, οι δικές μου κεραίες λένε ότι ο Μπράγκο, ο νέος τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, ο Κροάτης, βρίσκεται στην Πορτογαλία. Στην Μπράγκα. Πορτογαλία. Αναζητώντας μεσοαμυντικό μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Βέρμπλουμ. Αναζητεί ο ΠΑΟΚ έναν μεσοαμυντικό. Έχει βγει στο κυνήγι βέβαια για ποδοσφαιριστές ο Μεσχέ Μπράγκο. Θα πάει και μέχρι τη χώρα του από ό,τι ακούγεται. Θα επιστρέψει την Κυριακή που θα μπει σε κανονικούς ρυθμούς ο ΠΑΟΚ, μιας και το πρωτάθλημα ξεκινάει 12 με 13 Ιανουαρίου, να το πούμε αυτό. Βέβαια, θα πούμε τα λίγο τα μεταγραφικά και μετά θα πούμε τι πρόκειται να γίνει. Γιατί υπάρχει ένα κόλλημα χοντρό με τους διαιτητές.
Και ναι, αυτό είναι, είναι καλό θεματάκι να το αναπτύξουμε. Ναι. Οι πληροφορίες λένε ότι ο ΠΑΟΚ δεν τίθεται, δεν είναι διατεθειμένος να δώσει μεγάλο ποσό, κι άλλο μεγάλο ποσό. Ναι, κράτα του. Για την αγορά ποδοσφαιριστή. Θα κινηθεί πιο πολύ για δανεικό ποδοσφαιριστή με οψίον αγοράς στο τέλος της περίοδου, χωρίς βέβαια να αποκλείονται κάποιες επιλογές οι οποίες είναι μέσα στη λίστα του Μπράγκο, οι οποίοι λήγουν τα συμβόλαιά τους το καλοκαίρι και ο ΠΑΟΚ είναι διατεθειμένος να δώσει ένα μέρος του συμβολέου για το εξάμηνο που απομένει στην ομάδα και να ικανοποιηθεί και ο ποδοσφαιριστής, ας πούμε, και να έρθει από τον Ιανουάριο από τώρα στον ΠΑΟΚ, να μην περιμένουν, ας πούμε, να τελειώσει η περίοδος, γιατί υπάρχει θέμα στο κέντρο μετά τον τραυματισμό Βέρμπλουμ. Οπότε προτεραιότητα στις μεταγραφές, να ξέρετε, είναι ο μεσοαμυντικός. Εντάξει. Και αυτό που... Τώρα από εκεί πέρα υπάρχει και έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά της Ρωσίας για την απόκτηση του Χατσερίδη από δύο-τρεις ομάδες. Πλάκα κάνεις. Όχι, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Και να δεις όπου θα πάει θα διαπρέψει. Εδώ δεν κόλλησε. Δεν κόλλησε, δεν μπόρεσε να εγκληματιστεί. Συμβαίνουν αυτά, τι να κάνουμε. Άλλη μια άστοχη επιλογή θα τη χαρακτήριζα εγώ. Στην οποία πραγματικά στήγησε γύρω στο 1,5 εκατομμύριο η μεταγραφή. 1,5 είναι όλη τη χρονιά. Μα φύγει τώρα, δεν είναι 1,5. Φύγει τώρα και καλυφθεί το συμβόλαιό του. Θα είναι τα μισά. Το μισό, πες, κάπου θα είναι τα μισά. Μακάρι. Λοιπόν, γιατί, ναι. Και για, για τον Γιαννούλη υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Το Γιαννούλη, φίλε. Όχι το Γιάννη, το Γιαννούλη. Α. Το Γιαννούλη που είναι στον Ατρόμητο, δανεικός από τον ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ είναι ο Γιαννούλης. Ναι, από την ΡΕΝ, νομίζω. Τη ΡΕΝ. Ναι. Και εδώ θα ήθελα λίγο να το εστιάσουμε το θέμα. Αυτό είναι μία τάκα, σου δώσε μου λίγο εδώ. Αν ο Άρης είχε το Γιαννούλη και το άλλο τον ΠΑΟΚ, πώς λέγεται, Κυβρακέτες, πώς λέγεται. Χατζησαΐ. Α, το Κυβρακίδη είναι. Ναι, και ναι. Είναι, και είναι και από το χωριό μου αυτό, να ξέρει. Καλό παιχνίδι. Είχε ενδιαφέρον πάγιο αυτό. Ναι, αν λέω τώρα. Ναι. Αν είχε ο Άρης αυτού του δύο για μπακ, θα ήταν τρίτο. Mm? Τρίτο θα ήταν ο Άρης. Ναι, εντάξει, έτσι τώρα, λέω εγώ. Εντάξει, και αν αυτό που κατουράμε είχε καλά, ρε, θα ήταν δάχτυλο. Ναι. Δεν σου είπα να έχει τον Ρομπέρτο Κάρλος και τον τέτοιο Κυβρακίδη, σου είπα και τον Γιαννούλη. Και εγώ σου είπα. Εντάξει, δεν σου είπα. Το αν και το μαν. Όχι, μαν και μαν δεν σου είπα. Δεν σου είπα κανένα ουτοπικό σενάριο. Το Γιαννούλη σου είπα και τον Κυβρακίδη. Καλά σε λέει ο Χρήστος, ξέρει τι σε λέει. Ξέρει τι έχει στον τουρβάτο. Τι είναι αυτό, ένα σταφό του κόσμου. Φύγε από εδώ, ρε. Ποιο Χρήστο, ρε. Ο φίλο σου. Σου είπα ότι σου είπα εγώ, στα είπε και ο Τρέγια. Ναι, ο Χρήστο, ο κότσι. Λογιστικό γραφείο, ο Χρήστος Σκότς. Ναι, βέβαια ο ατζέντης. Κάνε μου διαφήμιση. Ρώτα σου κάνω. Ο ατζέντης του Ευγέννη Χατσερίδη, ναι, ξεκαθαρίζει πως πρόκειται απλά για φήμες. Ναι. Και εγώ λέω φήμες, γιατί αυτό το, όπως λέει και ο Νικόλας, το καδρώνει, δύσκολα να παίξει αλλού. Ναι, αλλά. Και κάποιο ψυχικό θα τον πάρει. Στο Κίεβο είναι. Πού είναι? Στο Κίεβο. Διακοπές θα κάνει. Ναι. Ναι. Και ο Πέρκας κάνει διακοπές στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί ξέρω, εφεάθη πριν από λίγο στο Φενέρμπαχτσε. Ναι. Ρεάλ Μαδρίτης. Στο μπάσκετ και έκανε και post στο Instagram. Αυτά εσύ πρέπει να τα σχολιάσεις. Εγώ δεν με πέφτει λόγο. Και βρισκόμαστε σε. Εγώ μπορώ να σχολιάσω, αλλά θα είμαι κακεντρεχής. Όχι, ναι, είσαι. Βρισκόμαστε σε περίοδο που ο Πέρκας διαπραγματεύεται. Ναι. Αυτό εσύ θα πάω. Αναπροσαρμογή του συμβολέου του. Εσύ, άκουσε. Αυτό δεν είναι θέμα. Άκουσε τώρα. Ναι, μην άσε Γρηγορία. Λοιπόν. Αποσπάς την προσοχή, η Γρηγορία, του συμπαραγωγού. Λοιπόν, αυτό είναι θέμα δικό σου, δεν είναι θέμα αγωνιστικό τέτοιο, είναι εξαγωνιστικό. Μπορώ να σχολιάσω, αλλά θα φανεί πικρόχολο το σχολείο. Σχολιάζε, ρε φίλε, εγώ γιατί σχολιάζω δηλαδή για τον Άρη, δεν το κατάλαβα. Όχι, ρε φίλε. Γι' αυτό δεν είμαστε εδώ. Σχολιάζει για το αγωνιστικό, αυτό δεν είναι αγωνιστικό. Ναι. Το θεωρώ, εντάξει, το έχω πει, το θεωρώ μια μετριότητα και μισή τον Μπέλκα. Εντάξει, στην Ελλάδα το επίπεδο είναι τόσο μικρό το πρωτάθλημα και τόσο. Το επίπεδο πολύ κάτω, που ένας παίκτης σαν τον Μπέλκα φαίνεται πολύ καλός και φαίνεται και όντως είναι γρήγορος. Μόνο αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι καλός ποδοσφαιριστής. Εντάξει, δεν σου είπα είναι παλτό, ρε φίλε. Σου είπα είναι μέτριο. Έχει φοβερή ταχύτητα. Έχει φοβερή. Είναι πολύ εργαλείο, δηλαδή να το δεις τον Μπέλκα, άμα τον προσέξει. Τον Μπόλτε έχει τρομερή ταχύτητα, να τον πάρουμε να παίξει μπάλα του. Εντάξει. Δηλαδή βλέπεις ο Μπέλκας σε όλη τη διάρκεια του ματς μπαρκάρει, σαν σκυλί. Ο Μπέλκας μαρκάρει. Παντού. Ο Πέλκας είναι μπορεί να μην είδα πολλά μάτς του Πάου. Από τους πεδοσφαιριστές. Μαρκάρει ο Πέλκας. Ναι, δεν το έχω. Πιέζει, γι' αυτό έχει και τα περισσότερα κλεψίματα στον Πάου. Ναι. Τα περισσότερα κλεψίματα, τις περισσότερες κλεμμένες μπάλες έχει ο Πέλκας. Ωραία. Τώρα με τον Άρη θα σου πω την αλήθεια, δεν το πρόσεξα. Παρακολούθησε το σε κανένα δυο μάτς. Σε δύο παιχνίδια είδα τον Πάου. Άμα δεν σε κανένα δυο μάτς, έτσι για πλάκα. Τώρα, το momentum
Δηλαδή τη διαφορά στον ΠΑΟΚ την κάνει ο Πέλκας, όχι, το μιλές. Όχι. Αλλά είναι καλό εργαλείο για τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι άμπαλο ή είναι παλτό, αλλά δεν είναι παίκτη. Μπορεί ούτε στην Ελλάδα να κάνει τη διαφορά. Εγώ, δηλαδή, πες μου, ρε παιδί μου, έπαιρνε ο Άρης τον Πέλκα, λέμε. Mm. Θα έκανε διαφορά ο Πέλκας στον Άρη. Είναι τέτοιο παίκτη. Να... Όχι, ρε. Είναι. Μπορεί να σου κάνει. Σου είπα ένα όνομα πριν και συμφώνησε. Έξω. Δεν είναι Μακτή Ντολμπά. Ντολμπά είναι ο Πέλκας. Δεν είναι Μακτή Ντολμπά. Μην τρελαθούμε τώρα. Απλά. Απλά σου λέει είναι πολυεργαλείο και στην καλή του μέρα μπορεί να σου κάνει διαφορά. Ρε, το πρόβλημα του Πέλκα ποιο είναι. Είναι ζουζούνι, ναι, αλλά το πρόβλημα ποιο είναι. Ότι είναι όπως ήταν ο καλός ο Βιερίνια παλαιότερα. Ήταν ποδοσφαιριστής με εκρήξεις. Και δεν έχει σταθερότητα. Δεν έχει σταθερότητα στην απόδοσή του. Και το momentum που διαπραγματεύεται την αναπροσαρμογή του συμβολέου του αυτή τη στιγμή είναι κακό για τον παίκτη. Γιατί έρχεται από κακές εμφανίσεις ο Πέλκας. Καλά, αυτό δεν εντάξει. Ναι, δηλαδή και δεν είναι καθόλου καλό να κάτσει να συζητήσει αυτή τη στιγμή. Συνολική παρουσία μετράει, δεν μετράει η τελευταία μάτσα. Συνολική παρουσία, φίλε, έχει κανένα δίμηνο. Ο Πέλκας είναι... δεν είναι στα καλά του. Ωραία. Μπορεί να λέω και λίγο. Ωραία. Εγώ λέω ότι ο Βιερίνια, επειδή θυμάμαι και τα τότε σχόλιά μου, όταν ήρθε την πρώτη χρονιά στον ΠΑΟΚ, που όντως είχε και έναν ποπό, να μην το πω διαφορετικά, τεράστιο, την πρώτη χρονιά που τραυματίστηκε και δεν έπαιξε τη μισή χρονιά, φαινόταν η ποιότητα του παίκτη. Μην τρελαθούμε, μην συγκρίνεις το Βιερίνια, 25χρονο Βιερίνια με τον Πέλκα. Καμία σχέση, λέω εγώ. Τώρα που το θυμήθηκα. Ποιο? Τώρα που το θυμήθηκα. Τι θυμήθηκες? Για πες μου, ρε φίλε, γιατί σήμερα ο Ολυμπιακός υπέστη μετά από πολλά χρόνια μια συντριπτική ήττα. Τι έκανε ο Ολυμπιακός? Σε ψηφοφορία. Τι ψηφοφορία είχαμε σήμερα? Είχαμε ψηφοφορία για το πότε θα γίνει η αγωνιστική, η 15η, για να κλείσει ο πρώτος γύρος. Το αποτέλεσμα ήταν Ολυμπιακός. Και άλλες δύο ομάδες. Ναι. Όλο τυχαίως η άλλη ήταν ο Άρης. Και η άλλη ποια ήταν? Και η άλλη ήταν ο Πανιόνιος. Ο Άρης και ο Πανιόνιος. Ο Άρης και ο Πανιόνιος και ο Ολυμπιακός. 13-3 ήταν το αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός. Συντριπτική ήττα του Ολυμπιακού, του Άρη και του Πανιόνιου. Ναι, τι θέλανε ο Ολυμπιακός? Οι οποίοι συμπορεύτηκαν Άρης και Πανιόνιος με το τι ψήφισε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ήθελε να μην γίνει αυτή η αγωνιστική τώρα, να ξεκινήσει κανονικά ο δεύτερος γύρος. Να παίξει δηλαδή Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός κανονικά που παίζει κτλ. Το ίδιο ήθελε και ο Άρης, ο οποίος λέει: να μην παίξουμε, γίνει αυτή η αγωνιστική και να πάμε στην επόμενη κάτι. Δεν το να μην γίνει η αγωνιστική που αναβλήθηκε για τον ξυλοδαρμό του Τζίλου. Ναι. Όχι έξι. Ναι. Να μην γίνει η αγωνιστική τώρα. Α, ο Άρης δηλαδή που παίζει μέσα στην Ξάνθη. Μπράβο. Και τι να ξεκινήσει. Και να ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος. Το συμφέρει τον Άρη, γιατί δεν το ήθελε. Γιατί το συμφέρει? Για να μην παίξει στην Ξάνθη. Είναι κακό το momentum. Γιατί στην Ξάνθη θα πάει να παίξει. Θα παίξω, αλλά όχι τώρα. Γιατί και. Είναι κακό το momentum για τον Άρη. Γιατί να παίξει. Είναι κακό το momentum. Αφού μπορεί να το αποφύγει. Καινούριο προπονητή έχει. Τι καινούριο είναι κακό, κακό το momentum. Πλάκα μα κάνει. Έχω αποκλείσει από τον Εργοτέλη. Έχω και δύο συνεχόμενε λίγε τεσσάρε. Θέλω να διώξω τη μισή ομάδα. Και πάω να παίξω στην Ξάνθη. Και άμα χάσει τώρα από την Ξάνθη τη Λάρισα. Θα τώρα. Άμα δεν γίνει, θα παίξω με την Λαμία εδώ. Τι είναι πιο εύκολο, με τη Λαμία σου Χαρλάου ή με την Ξάνθη? Πιο εύκολο με τη Λαμία σου. Αλλά γιατί να μην ακολουθεί το πρόγραμμα. Πρέπει. Όχι, ρε φίλε, το συμφέρον τη ομάδα μου κοιτάω. Το συμφέρον τη ομάδα σου. Τι, να κάνω κατά το συμφέρον σου λοιπόν τη ομάδα σου. Ναι. Έτσι. Ήταν 13-3. Ωραία, και... Συμπορεύτηκε σε ψήφιση. Όχι, το συμφέρον μου. Σε ψήφο συμπορεύτηκε μαζί με τον Ολυμπιακό. Αυτό εμένα κάτι μου λέει από την αρχή τη περίοδου που έλεγα. Αυτή τη περίοδου για το ποιο είναι δηλωμένο Ολυμπιακό από μικρό παιδί. Όλες τις ψηφοφορίες με το Μαρινάκι μαζί. Ναι. Εγώ βλέπω χατηράκια. Ναι. Εγώ βλέπω χατηράκια. Ότι δεν τιμωρήθηκε βλέπω... ο Ολυμπιακός με την ΕΠΟ που είναι δική σου, δεν σου λέει τίποτα. Βλέπω. Τι είναι η ΕΠΟ? Ποιο του Άρη είναι η ΕΠΟ, ποιο είναι? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι ομάδα είναι αυτό που είναι ο πρόεδρο, δεν ξέρω. Συγγνώμη. Ξέρει την Κορέα? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Όχι, ο κύριος Γραμμένος, ο πρόεδρος. Ο Γραμμένος, όχι. Ο πρόεδρος μας είπε, αυτό εννοούσε, τον Γραμμένο. Ε? Τον πρόεδρο των. Τη ΕΠΟ, μωρή. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ είναι ο κύριος Γραμμένος. Ο δικός μας άνθρωπος. Βασίλη, εσύ ξέρεις τι ομάδα είναι ο κύριος Γραμμένος? Δεν το ξέρει. Αν μας ακούει ο κύριος Γραμμένος, να μας πάρει να μας πει. Να μας πάρει, να είμαστε γραμμένους. Να μας πάρει να μας πει τι ομάδα είναι. Τελικά όμως, άντε να πω πως δεν είναι έτσι, έτσι απόδειξα δεν είναι έτσι. Ότι ψήφισα και. Τελικά με ποιον είμαι, με τον Ολυμπιακό ή με την ΑΕΚ? Αφού είναι αυτή η αντίπαλη. Και με τους δύο. Α, και με τους δύο είμαι. Και λίγο ΠΑΟΚ πρέπει να είμαι. Όχι, ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ δεν είμαι. ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ μελλοντικά ίσως να αναγκαστεί να είσαι. Ίσως κάτσε να πούμε. Μελλοντικά. Κάτσε να πούμε ότι είναι 89. Τελείωσε, ρε φίλε. 89-76. Κάτσε να πούμε. Βήματα. Βήματα. Παναθηναϊκός. Έδιωξε το μαυρόγατο αυτό που είχε. Πήρε ένα πινώνι, πώς το λένε αυτό, ένα καινούριο. Πορκίτο. Αμερικανό, τι είναι να πω. Ποκετίνο. Ναι, ναι. Και... 91-76. Βήματα έκανε βέβαια ο Γκίστα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, 13-3
στο να γίνει κανονικά η 15η αγωνιστική. Οπότε 12-13 του μηνός, αν όλα πάνε καλά, ξεκινάει το πρωτάθλημα ναι. από την τελευταία αγωνιστική που αναβλήθηκε λόγω του ξυλοδαρμού του διαιτητή του κυρίου Τζίρου. Έτσι. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι, αυτό θέλω, εκεί θέλω να καταλήξω. Αλλά θα γίνει 12-13 η επανέναρξη της 15ης αγωνιστικής, του πρώτου γύρου δηλαδή η ολοκλήρωση, αν τα μαυροφορεμένα κοράκια, τα οποία δέχτηκαν να παίξουν κύπελο μία μέρα μετά τον ξυλοδαρμό του Τζίλου, παίξαν κύπελο και την Κυριακή κάναν από εκεί. Θυμήθηκαν την Κυριακή ότι δίναν το διαιτητή, ενώ τον είχα δει πιο μπροστά πριν το κύπελο και διαμαρτυρήθηκαν. Οκ, 4 του μηνός, 4 Ιανουαρίου, υπάρχει συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών, Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας των υπευθύνων και της ΚΕΔ και των Ελλήνων διαιτητών, και θα αποφασιστεί αν θα συνεχιστεί η αποχή ή όχι. Σε περίπτωση που συνεχιστεί η αποχή από τα μαυροφορεμένα κοράκια αυτών των κυριών, θα ζητήσει, λέει η Super League, θα ζητήσει ξένους διαιτητές παντού αν συνεχιστεί η αποχή. Πολύ καλό αυτό. Άρα περίμενε. Άρα χρήματα υπάρχουν. Γιατί αυτός ο Περέιρα, πώς το λέει ο Μυστήριος, έλεγε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να φέρουμε μόνο ξένους σε όλα τα παιχνίδια. Έτσι είπε. Λέει μόνο σε μερικά. Άρα χρήματα υπάρχουν. Πώς θα τους φέρουν τώρα, άμα είναι οι διαιτητές, λέει, συνεχίσουν την αποχή, θα βάλουμε ξένους σε όλα τα παιχνίδια. Πόσο δύσκολο ήταν η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να έχει επαφές με 5-6 ομοσπονδίες από ευρωπαϊκές χώρες και να ζητάει 1-2 διαιτητές σε περίπτωση αυτή η αποχή κτλ. Γιατί τώρα να σου πω κάτι. Οι κύριοι με τις σφυρίχτρες αποφασίζουν αποχή. Πάει άλλη μια αγωνιστική. Πάει. Εγώ λέω πάει άλλη μια αγωνιστική. Γιατί αν αποφασίζουν 4 του μηνός αποχή, 12 νομίζω μπορεί και να μην προλάβεις. Ναι, λέει, έτσι λέω εγώ. Θυμίζουμε πως στην Λέω ρε φίλε, πάει γι' αυτό. Ναι. Γι' αυτό. Άκου λίγο. Γι' αυτό. Αν ενδιαφέρονται εκεί στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να δείξουν ένα διαφορετικό πρόσωπο από το πρόσωπο που έδειξαν οι προηγούμενοι αποτυχημένοι, Γκυρτζίκηδες, Αρίδες, Πιλάβοι κτλ. Γιατί μου πείτε ότι είναι επιτυχημένοι αυτοί. Εντάξει, αν θέλουν κύριε Γραμμένε και οι συνεργάτες να δείξουν ένα διαφορετικό πρόσωπο, να μεριμνήσετε από τώρα, να κάνετε τις ανάλογες επαφές όπως κάνατε και βρήκατε στα ντέρμπι ξένους διαιτητές και να φέρετε ξένους διαιτητές για την 15η αγωνιστική που θα γίνει 12-13 του μηνός, όπως αποφασίσατε. Να έχετε δηλαδή την καβάντζα, αν σας πουν οι φίλοι σας, οι Έλληνες διαιτητές, που αποδεδειγμένα είδαμε άλλη μια χρονιά ότι δεν κάνουν να διαιτητεύουν. Υπάρχουν ξυλοδαρμοί, υπάρχουν ανακοινώσεις, υπάρχουν παράπονα, υπάρχουν και σε πολλές των περιπτώσεων είναι αυτοί που επιφέρουν και μια μορφή βίας με τις αποφάσεις, τις διαιτητικές κτλ. Βλέπε πέρσι Κομίνη με Ποντίκι. Εντάξει. Εντάξει, άμα δεν θέλουν τα παιδιά, δικαίωμά τους είναι. Συνεχίζει την αποχή για μένα. Μακάρι να συνεχίσουν την αποχή και να παίξουν μέχρι το τέλος της περίοδου ξένοι διαιτητές όλα τα μάτς. Ξένος διαιτητής όπου και αν έπαιξε, ούτε ο Παναθηναϊκός έβγαλε ανακοίνωση, ούτε ο Ολυμπιακός με καραπαπάδες, με μπαρμπασάβες με τα λοιπά, ούτε ο ΠΑΟΚ παραπονέθηκε, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Άρης, ούτε κανένας. Με ξένους διαιτητές. Και φυσικά με ξένους διαιτητές δεν κέρδισε ντέρμπι ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε κανένας άλλος. Μόνο ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Όλο τυχαίως. Αυτό που ήθελα να πω ότι ναι, εντάξει, τα είπες όλα όσον αφορά με τους διαιτητές. Εγώ η άποψή μου είναι την έχω καταθέσει πολύ καιρό πριν. Μόνο ξένοι διαιτητές. Καιρός είναι να ξεκαθαρίσει λίγο αυτό το θέμα. Μακάρι να συνεχιστεί αυτή η αποχή, ούτως ώστε θέλοντας και μη, να μην υπάρχει άλλη επιλογή. Γιατί αν υπάρχει επιλογή από εδώ, από εκεί θα το φέρουν, θα ξαναβάλουν. Και αν θέλεις με το τέλος αυτού του πρωταθλήματος, πρώτα Θεός, να πετύσουν οι ομάδες ξένους διαιτητές. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και το ΒΑΡ. Εντάξει, θα μπει έτσι κι αλλιώς. Θυμάμαι από την ΕΠΟ. Καλά. Λέγαν ότι στο τέλος αυτής της χρονιάς θα μπει το ΒΑΡ. Άντε, εγώ να μην πάσουν αυτή η χρονιά τελειωμένη έτσι κι αλλιώς. Από την αρχή της επόμενης να υπάρχει ΒΑΡ σε όλα τα ματς. Και φυσικά ξένοι διαιτητές και μέσα στο ΒΑΡ όχι Έλληνες. Για μένα έχουμε στο ΒΑΡ πάνω Έλληνες. Δεν κάναμε δουλειά. Μικρή θα είναι η αλλαγή. Λοιπόν, αυτά βλέπω και πέντε κύριε Τρέγια. Πάμε στο διάλειμμα, αμέσως μετά ανοίγουμε τις γραμμές. Στο 2310-287-38, επαναλαμβάνω 2310-287-38, 6945-287-38. Θα με αφήσει να φύγω έτσι 11:20. Πάνε όπου θέλεις. Να πάτε όπου θέλετε. Μπράβο, κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Δεν θα κάνω μπουκα, μην φοβάστε. Ναι. Δεν ωραία, έχει σημασία. Ωραία.
Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ και η φίλη μας η Γρηγορία πίσω από τα μικρόφωνα του Λίμπερο. Μέχρι τις 12 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Καλά, ο Τρέγιας θα φύγει σε λίγο. Έχει μια δουλίτσα, μια υποχρέωση. Εντάξει, πρέπει να πεταχτώ λίγο μέχρι ένα μαγαζάκι. Εντάξει, καλά θα εξηγηθείς. Λοιπόν, μια υποχρέωση όπως την είπες. 23-10-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια. Έχουμε και. Μπορεί να μην έχουμε πρωτάθλημα. Κίνη Άρης. Ναι, μπορεί να μην έχουμε πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Έχουμε πρωτάθλημα μπάσκετ. Που... Δεν είσαι καλά εκεί. Ναι, φυσικά δεν είμαι καλά. Γιατί αν ετηθείς και στην, ναι, στην Κίμη. Αν χάσω. Σε περνάει και πας τελευταίος. Δεν είναι το ότι με περνάει. Αν χάσω στην Κίμη, κινδυνεύω. Δηλαδή μπαίνω στο τέτοιο στο τρυπάκι του πέφτω δεν πέφτω. Άσχετα αυτό, εγώ πιστεύω δεν θα πες γιατί δεν είναι τόσο κακός ο Άρης, αλλά η βαθμολογία αυτό θα λέει. Δεν έχεις ομάδα αυτό για να πέσεις, έτσι. Ναι. Να λέμε τώρα, η βαθμολογία αυτό θα λέει. Πέρα από την καζούρα και την πίκα. Ναι. Αλλά δηλαδή, να σου πω κάτι. Και αυτό το μάτς που χάσαμε προχθές είναι, δηλαδή, φίλε, είναι μεγάλη ντροπή. Γιατί ζήσαμε τα καλά χρόνια του μπασκετικού Άρη. Είναι ντροπή καθόλου. Ήμουνα 17, 16, 18, 15 χρονών τότε. Ναι. Έτσι, ζήσαμε τις στιγμές, ρε παιδί μου. Αυτές ήταν κακά τα ψέματα. Μπορεί να μην γουστάραμε. Μπορεί να τρελαινόμασταν να μας είχατε κάνει, ξέρω εγώ, κομπλεξικούς. Εντάξει, γιατί ένα κόμπλεξ μας έμεινε τώρα. Ναι. Εγώ γουστάρω να τα λέω όλα. Εντάξει, να δεχόμαστε μερικά πράγματα. Ένα κόμπλεξ από τον πάγο. Είναι η δική μας. Ναι, φίλο, όταν είμαι 15, 16, 17 και είμαι στην Καρπαζά. Ναι. Έτσι, σου μένει. Σου μένει. Πώς είσαι εσύ τόσα χρόνια τώρα στην αφάνεια με τρεις φορές β' εθνική, χωρίς να έχεις πάρει κύπελο 49 χρόνια κτλ. Δεν σε πονάει. Πώς δεν με πονάει. Έτσι πονούσε και εμένα, ρε φίλε, αλλά εγώ τουλάχιστον τότε έπαιρνα από και που και κανένα κύπελο, κανένα πρωτάθλημα, σε έκανα και μερικές νίκες, έπαιρνα και κανένα ευρωπαϊκό, ξέρω εγώ. Δηλαδή, αυτό το χάλι που έχεις ποδοσφαιρικά. Αυτό από το 70 σωστό. Να πάρεις ένα τίτλο, δεν το είχα αυτό εγώ. Είναι σωστό. Ας πάμε τώρα και έπειτα υπήρχε το ενδιαφέρον, ναι. Γιατί. Συγγνώμη. Γιατί, ρε φίλε, τότε οι δύο μεγαλύτερες ομάδες Ελλάδος ήταν ο Άρης και ο Πάοκ. Ο Πάοκ και Άρης. Ναι. Δηλαδή, όταν κέρδιζε. Ο Άρης και ο Πάοκ. Όταν κέρδιζε. Ναι, είπαμε. Εντάξει, μην κάνουμε το όπως του Μαρκίζα, όπως θες. Ναι, ο Άρης και ο Πάοκ. Όταν κέρδιζε ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ τον Άρη ή τον Πάοκ στο μπάσκετ. Ήταν είδηση. Αυτό είναι σωστό. Τα ακούς, μωρί. Ήταν είδηση πραγματικά. Ναι, εσύ ήσουν σε υγρή κατάσταση τότε. Ναι. Τότε εσύ, κορίτσι μου, ήσουν σε υγρή κατάσταση. Ήσουν σε βιταμίνες, ήσουν γύρι λουλουδιών. Ήσουν υποσκέψη, υποκατασκευή, δεν ξέρω. Αλλά για να μαθαίνετε 5-10 πράγματα οι νεότεροι, πόσο χρόνο είσαι. 28 είσαι. Καλά, δεν είσαι και Λυκόπουλο. Το 90. Ναι, το 90. Τότε ήταν στη Δύση του ο Άρης. Τελευταία χρονιά πήρε ο Άρης πρωτάθλημα. Ναι, δηλαδή με το που γεννήθηκες εσύ, άρχισε η Κατιούσα. Άρχισε να πέφτει. Κατιούσα, Κατιούσα. Λοιπόν, τώρα πάνω σε αυτό που είπες. Εδώ στο όφωνο δεν σπινείς. Ναι, στο όφωνο. Καλά σου λέει. Καλά σου λέει. Το ξέχασα. Πήγατε στην Αθήνα και αποσυντονιστήκατε με το. Λοιπόν, αποθυμένο πώς το. Την κάναμε American Bar που λέει και ο Μπουγάτσα στην εκπομπή. Πάνω σε αυτό που είπες. Το είδαμε τη χρονιά. Λοιπόν, παιδάκια, λέει. Πάνω σε αυτό που είπες, που λες είναι ντροπή, φυσικά είναι ντροπή, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Και πρέπει πάντοτε να είμαστε ασορτοί με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι αγωνιστικά αδύναμος. Δεν είναι για να πέσει όπως σωστά είπες. Έκανε δηλαδή κάποιες ήττες, όπως τώρα με το χολαργό, αυτοκτονία, χαρακέρι, κέρδιζε με 17 πόντους και έχασε μέσα στην αυτοκτονία. Δηλαδή ανεπίτρεπτο. Ανεπίτρεπτο, ό,τι ομάδα και να έχεις. Λοιπόν, και τώρα. Μπαίνει στο τρυπάκι, αν χάσει από την Κίμη, που εδώ βλέπω έχουν και την Κίμη φαβορή. Κίμη Άρης, οριακά φαβορή, αλλά είναι φαβορή. 1,83 με 2 δίνουν την νίκη, από ό,τι βλέπω. Θα μπει πραγματικά στο τρυπάκι του πέφτω δεν πέφτω. Τελευταίο ήταν, Ρεζάκο. Ναι, θα μπει στο τρυπάκι του πέφτω. Ξέρεις πώς είναι η βαθμολογία. Η Κίμη ξέρω. Έχει 11, εσύ 12. Ναι. Εντάξει. Αν χάσεις πας εσύ 13 και εκεί με... Ισοφαρίζει τέτοιο. Φυσικά θα είμαι στις τελευταίες θέσεις. Και μετά θα έχει παιχνίδια τα οποία δεν υπάρχει σκέψη. Πώς παίρνουν για δύο νικητής, ένα ο χαμένος παίρνει. 2-1 είναι. 2-1 είναι. Οι νίκες είναι. Δεν είναι. Το 2, το 1 δεν μετράει. Σαν να το παίρνεις, αν το παίρνεις το ίδιο πράγμα είναι. Δεν χάνεται αύριο το μάτσα, το δω. Θα το δεις. Ναι, μ' αρέσουν αυτά τα μάτσα. Εσύ, όταν δεν βλέπεις χάνει ο Άρης, δες το για να κερδίσει. Όχι, με το χολαργό το βλέπα. Το λεπτό προς λεπτό. Λεπτό προς λεπτό. Έκανες έτσι, κάνε το λίγο τρέγγι και έκανες στο τέλος. Έκαμε και έτσι. Έκαμε και έτσι. Λοιπόν, ακούσουμε το φίλο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Φόβο κατευθείαν με το που πήρα και το σήκωσε σήμερα και στον αέρα. Βασίλη το σηκώνει κατευθείαν. Λοιπόν, γεια σου Τάσο, γεια σου Ζάχο. Γεια σου Τασούλη. Γεια σου, καλή πρωτοχρονιά. Εμένα μου επιτρέπετε, έτσι.
πείτε τα δόλικο με τα παιδιά, πρέπει να την Φύγε. Θα έχετε καλή αντιπαράθεση, πιστεύω. Θα σου λέει καλή χρονιά, θα τα πούμε. Καλή χρονιά, γεια σας. Φύγε να προλάβεις αυτό που θέλεις. Φύγε. Ας μην φυλάς. Έλα εδώ, νεαρά, έλα πλέον εδώ στο όφωνο. Έχουμε και την Γρηγορία, Τάσο, μην ξεχνάς. Γεια σου, Γρηγορία. Καλή χρονιά να έχει την Γρηγορία. Ωραία. Σ' ακούμε, Τάσο. Έλα. Λοιπόν, γεια σου, Ζάχο. Καιρό έχω να σ' ακούσω. Την προηγούμενη φορά δεν ήσουν εκεί. Όντως, είχα και εγώ την Παρασκευή μια υποχρέωση. Την προηγούμενη. Σήμερα είμαστε εδώ σε επάλξη. Έλα, σ' ακούω. Λοιπόν, θα μιλήσω για τον Άρη, για το δικό σου σωμάτιο θα μιλήσω. Δεν το κάνω συχνά. Ό,τι θέλει να πει, δεν θα σου πούμε εμεί. Η αιτία είναι η ψηφοφορία που έγινε σήμερα και η απόφαση που βγήκε στη Λίγκα. Ναι. Ο Άρης για άλλη μια φορά έδειξε ότι είναι με τον Ολυμπιακό χέρι-χέρι. Ναι. Αυτό καλά, με τον Ολυμπιακό, γιατί με την ΑΕΚ ήταν συνήθως, γι' αυτό λέω. Δεν ήταν με την ΑΕΚ, δεν ήταν ποτέ με την ΑΕΚ. Ο Τάσος είναι με την ΑΕΚ, γι' αυτό. Δεν ξέρω εγώ τα πράγματα, εγώ τα βλέπω με τα δικά μου μάτια, ο Τάσος με τα δικά του. Σωστά. Λοιπόν... Βέβαια, για να κάνουμε συζήτηση, εσύ ήθελες να πάει ο Άρης αντίθετα στο συμφέρον του προφανώς. Όχι, δηλαδή... δεν θέλω να πάει η αντίθεση. Τι έπρεπε, ψήφισε το σύμφωνο. Γενικότερα, εντάξει, 13-3 βγήκε η ψηφοφορία. Ναι. Ο Πανιώνιος Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Και ο Πανιώνιος Ολυμπιακός και ο Άρης. Ο Πανιώνιος Ολυμπιακός και ο Άρης. Ναι. Λοιπόν, ένα είναι αυτό που ήθελα να πω. Εντάξει, τώρα μπορεί να είναι το συμφέρον. Να σου διαβάσω, άκου λίγο. Εγώ θέλω να... 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα. Όσο θες να μιλήσεις. Δεν έχουμε εξάλλου, μη στεναχωριές. Εξάλλου λέει, αυτό το λέει ο ΚΑΠΕ. Ξεπεράστηκαν, λέει, οι διατάξεις του ΚΑΠΑ. Αναφέρουν ότι αν αναβληθεί η αγωνιστική του πρώτου γύρου, αυτή θα πρέπει να οριστεί αργότερα ως εμβόλυμη και όχι αυτό που έγινε τώρα. Έτσι λέει ο ΚΑΠ. Ναι, άρα ο Άρης σωστά ψήφισε, έτσι. Ο ΚΑΠ το λέει, δεν το λέει ο Άρης. Αλλά τι άλλα. Σου λέει και πάλι δεν βγαίνει γιατί είναι μέσα συμβόλαια τηλεοπτικά, είναι λεφτά. Δεν ξέρω, εγώ λέω ότι λέει γιατί... ο ΚΑΠ, εντάξει, δεν το λέω. Ναι, αλλά ο Άρης, τώρα τι λέει ο ΚΑΠ, ο Άρης πρέπει να σεβαστεί και τα λεφτά που παίρνει από την Ερτένα όμως, έτσι. Όχι, ο Άρης πρέπει να σεβαστεί τη θέση του και το συμφέρον του. Κανένα δεν πρέπει να σεβαστεί. Το συμφέρον του είναι τα λεφτά που παίρνει από την Ερτένα. Το συμφέρον του είναι. Εκεί βρήκε συμβόλαιο. όχι. Ο Άρης. Ναι, στην Ερτένα. Και η Ερτένα είναι υπέρ το να γίνει αγωνιστική τώρα 12 με 13 του μηνός. Και η Νόβα και η Ερτένα. Η ΕΡΤ κοιτάει το συμφέρον της και ο Άρης το δικό του. Αυτό είναι απλό. Ναι, μόνο που τα λεφτά τα παίρνει. Πώς γίνεται να μην δηλαδή χατήρι μας κάνει, δεν το κατάλαβα. Η ΕΡΤ χατήρι μας κάνει. Δεν σου κάνει χατήρι που σου έδωσε λεφτά η ΕΡΤ που δεν είχε προϊόν πήρε. Προϊόν πήρε. Θα μπορούσε να μην σε δείξει πουθενά. Προϊόν. Να μην σε πάρει. Φίλε μου, ναι, δεν μου δίνει λεφτά χωρίς να κάνει προϊόν. Παίρνει, τηλεοπτικό προϊόν. Ναι, δεν μας αλλά δίνει σε... τζάμπα λεφτά. Εντάξει. Αλλά ναι, σε πληρώνει όμως. Αυτό είναι να μην πληρώνει. Ειδικά εσύ σαν Άρης το έχεις ανάγκη το χρήμα αυτό. Πάρα πολύ ανάγκη. Το έχω ανάγκη φυσικά. Δίνω το τηλεοπτικό προϊόν. Πώς θα γίνει. Και λίγα με έδωσε. Εκτός και αν υπάρχει κάποιος άλλος που σε στηρίζει. Κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω πριν έρθει ο Σαββίδης να έλεγε ότι σε στηρίζει κάποιος άλλος εσένα. Εγώ θα τα πω τα πράγματα με το δωμάτιο. Αυτή τη στιγμή είμαι τυχερός γιατί έχω ένα πρόεδρο ο οποίος έχει πάρα πολλά λεφτά. Σωστό. Έτσι. Και έχω μεγαλώσει πάρα πολύ γιατί για να μεγαλώσεις θέλεις χρήμα. Χωρίς χρήμα δεν μεγαλώνεις. Μπορεί να έχεις κόσμο και να νιώθεις ότι είσαι μεγάλος. Σωστό είναι αυτό. Σαν οπαδός. Και εγώ έτσι ένιωθα αλλά δεν ήμουν μεγάλος. Σωστό είναι αυτό που λες. Ναι. 100%. Λοιπόν, γι' αυτό ας πούμε καμιά φορά βλέπω, γελάω ας πούμε με δηλώσεις που βλέπω ή με ανακοινώσεις από το Super 3 ή από την επίσημη ΠΑΕ του Άρη. Δηλαδή και αυτά τώρα εγώ τα βλέπω σαν οπαδός του ΠΑΟΚ. Πόσο μάλλον όταν τα βλέπει κάποιος αργανός ο οποίος σκέφτεται. Τάσο, σωστό είναι αυτό που λες αλλά το είπες και προηγουμένως. Πιστεύω να γελούσες και όταν έβγαζε πρόσαβη δικιά σου ομάδα έτσι. Και δικές σου σύνδεσμοι. Φυσικά γιατί όταν ο Ολυμπιακός είχε τον πρόεδρο που είχε και είχε τα κουμάντα παντού. Γιατί τα κουμάντα δεν να κάνεις κουμάντο στη διατησία και στην ΕΠΟ. Να έχεις δύναμη να ακούγεται η φωνή σου και να παίρνεις το μερίδιό σου. Αυτό είναι έτσι. Σωστό. Και η δύναμη είναι με το χρήμα. Αυτό συμφωνούμε. Η δύναμη είναι με το χρήμα. Άμα δεν το καταλάβουν αυτό στην Παπαναστασίου, όσο έχεις πρόεδρο σαν τον Καρυπίδη και τον κάθε Καρυπίδη, θα είσαι απλά ο φτωχός συγγενής και τίποτα άλλο. Δηλαδή, εγώ δεν πήρα για να. Άκουσε με, δεν νομίζω. Για να τρολάρω τους Αριανούς. Εγώ πήρα να μιλήσουμε και να πούμε πράγματα. Όπως παραδέχομαι εγώ, όταν την 20ετία αυτή εγώ είχα κάτι χασιότητες και κάτι τέτοια και είχα κάτι προέδρους που τον έναν το λέγανε, ούτε τα ονόματά του δεν θυμάμαι να φανταστείς, αυτό πριν το Ζαγοράκι. Πώς τους λέγανε αυτούς, ο Παγώνης, ο Περιστέρης και, ο, ναι. Ναι, και κάτι τέτοιο περίεργο. Βέβαια Τάσο, αυτό λέω για να κάνουμε διάλογο,
Ελπίζω να τα έλεγες αυτά και τότε, έτσι, όχι μόνο τώρα. Καλά, που... κοίτα. Ναι. Ξέρεις ότι εγώ ζω στο Νότο, δεν ζω στο Βορρά. Ναι, 25 χρόνια ζω στο Νότο. Έτσι. Ναι. Τα πράγματα ξέρεις ότι είναι τελείως διαφορετικά με πάνω με κάτω. Αυτά να τα λέμε. Το πώς είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Όχι ότι θέλω να ξεχωρίσω την κατάσταση. Ένα δίκιο το έχεις, γιατί έχω φίλους και στην Αθήνα που είναι άλλες ομάδες. Το και ξέρω αργανό, ότι έχεις, ναι, και τα πράγματα είναι έτσι όπως αυτό... τα λες. Πριν συμφώνησε, είπες κάτι. Αν δεν έχεις χρήμα, το χρήμα είναι δύναμη. Δεν σου λέω ότι έχεις λεφτά για να πάω σε ένα μαγαζί. Δεδομένο είναι αυτό. Δεν το συζητάμε, είναι δεδομένο. Αυτή τη στιγμή, αυτό θέλω να πω και στους Αριανούς. Λοιπόν, επειδή ξεκίνησε η σεζόν ότι πάμε για double, πάμε για κύπελλο, έμεινες έξω από τον εργοτέλη στο κύπελλο. Δηλαδή, εγώ μιλούσα με τους φίλους μου, συνοπαδούς. Για κύπελλο και εγώ το έλεγα, γιατί το κύπελλο είναι διαφορετικός θεσμός. Είναι match με match. Εντάξει, εγώ το έλεγα. Δεν είναι, αλλά το πρωτάθλημα. Ωραία η καζούρα, ωραία, γιατί είμαστε μια γειτονιά. Χαριλάω Τούμπα τώρα, όσοι δεν ξέρουν, για μένα είναι από τα μεγαλύτερα ντέρμπι στον κόσμο αυτό. Και είναι δύο ομάδες γιατί είναι τρεις δρόμοι. Δηλαδή δεν μπορούν να φανταστούν άλλοι την απόσταση Τούμπα Χαριλάω, ότι είναι πας με τα πόδια σε 5 λεπτά. Έτσι, 5 λεπτά έτσι, είναι. Ναι, αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δηλαδή ακόμα και στην Αθήνα, το Άγα με τον Πειραιά είναι τεράστια απόσταση σε σχέση με αυτό που βιώνουμε εμείς. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Έτσι, για να ξέρουν. Λοιπόν, άρα... ο Άρης είναι. Ναι, εγώ δεν πήρα να τρολάρω. Εγώ είπα να. Ό,τι θέλει, δεν πήρα για να τρολάρει. Είπαμε, κάνουμε διάλογο και είπαμε επιχειρήματα ο καθένα. Δεν είναι θέμα. Ναι, τι θα απλά... πει τρολάρω, δεν τρολάρω. Δηλαδή, αυτό που λες είναι ψέματα ότι το χρήμα είναι δύναμη. Και αν δεν υπάρχει χρήμα, όχι, δεν μπορεί. Σου παραδέχτηκα ευθέως ότι τα προηγούμενα χρόνια πριν το Σαββίδι δεν είχα καμία δύναμη. Δηλαδή, ήμουν μια ομάδα που θα έβγαινα στην καλύτερη Τέταρτη. Έτσι είναι. Εντάξει, τέταρτης και έκτης θέσης, έτσι πες. Ναι, τέταρτης με έκτης θέσης, άντε και κάποιες φορές να έκανα ένα τσαφ και να έβγαινα τρίτος. Αυτό. Ναι, δεν λέει τίποτα. Λοιπόν... για μένα τουλάχιστον δεν λέει τίποτα, έτσι. Συμφωνώ. Ναι, και για μένα δεν λέει τίποτα. Αλλά εγώ τα τελευταία 5 χρόνια έχω δρεωθεί και κάθε χρόνο από εδώ και πέρα όσο θα έχω το Σαββίδι, είμαι σίγουρος ότι όσο θα έχω το Σαββίδι και μείνει αυτός ο άνθρωπος στον ΠΑΟΚ, κάθε χρόνο θα κάνω πρωταθλητισμό. Επαναλαμβάνω το λέω συνέχεια αυτό, γιατί σίγουρα δεν μ' άκουγες τα προηγούμενα χρόνια μου σε διαφορετικό ραδιόφωνο. Είχα πει και τώρα το λέω, δεν είναι θέμα αντίληψης, ότι αν το οικονομικό στάτους των ομάδων μείνει έτσι όπως είναι, δηλαδή ο Παναθηναϊκός έτσι όπως είναι οικονομικά, ο Ολυμπιακός έτσι όπως είναι, η ΑΕΚ έτσι όπως είναι, ο ΠΑΟΚ έτσι όπως είναι και ο Άρης έτσι όπως είναι, ο ΠΑΟΚ τα επόμενα χρόνια δυστυχώς για μας θα πάρει και άλλο πρωτάθλημα σίγουρα. Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Είναι θέμα οικονομικών. Εγώ πώς το βλέπω για το στάτους το οικονομικό που είπες. Βλέπω ότι πλέον επειδή ζούμε σε πολύ δύσκολες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή είναι χαλεπίκαιρη. Δεν είναι. Για όλη την Ελλάδα. Για όλη τη χώρα δεν είναι εύκολη καιρή. Δηλαδή εγώ το βλέπω αυτή τη στιγμή και με τον Ολυμπιακό, ότι δεν βάζει πια τα λεφτά που έβαζε. Μα γι' αυτό σου είπα, πρόσεξα τι είπα, λέω αν μείνει το στάτους το οικονομικό έτσι, δηλαδή εννοώ ότι αν οι πρόεδροι αυτών των ομάδων, τα οικονομικά τους είναι αυτά που είναι τώρα και επενδύουν αυτά που επενδύουν. Ναι, αυτό εννοώ. Εγώ δεν ξέρω αν θα βγω γελασμένος, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα μείνει έτσι και πιστεύω ότι ο Σαββίδης δεν θα πάρει ένα πρωτάθλημα, θα πάρει πολλά πρωταθλήματα. Το εύχεσαι, εμείς το απευθόμαστε. Εντάξει, εσύ είναι, λογικό είναι να το απεύχεσαι. Εγώ πάλι απ' την άλλη θα σου έλεγα ότι προσωπικά, αν είχε ο Άρης ένα, δεν ξέρω, δεν είμαι πάνω, αν είχε ο Άρης ένα πάρα πολύ δυνατό πρόεδρο, οικονομικά όπως το Σαββίδι και έκανε αυτό που κάνει τώρα ο ΠΑΟΚ, να ξέρεις ότι θα βιώνει ακριβώς τις ίδιες καταστάσεις που βιώνει ο ΠΑΟΚ. Δεν θα βιώνει κάτι διαφορετικό. Θα έρθουν ακριβώς ο ίδιος στόχος για τις ομάδες κάτω. Έτσι, ακριβώς ό,τι βιώνω εγώ. Κοίτα, όταν υπάρχει, επειδή δεν ξέρω αν μας ακούσα από την αρχή και ξεκινήσαμε εδώ με τον Τάσο λίγο και για αγκομενιακά, όταν είναι μία αγκόμενα που είναι το πρωτάθλημα και θέλουν 4-5, λογικό είναι να μαλώνουν μεταξύ τους και λογικό είναι ο ένας να προσπαθεί να βάλει τρικλοποδιά στον άλλον, έτσι δεν είναι? Λογικό είναι. Ο ανταγωνισμός αυτό φέρνει. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Όχι. Άκουσε με, στην Ελλάδα είναι ακριβώς έτσι. Στην Ελλάδα, για ελληνικό πρωτάθλημα μιλάμε, έτσι. Επειδή εγώ βλέπω. Έτσι και ακούω πάρα πολύ. Εδώ ο περισσότερος κόσμος είναι Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, ΑΕΚτζίδες. Ναι. Εμείς στο Ρέθινο, ας πούμε, μαζευόμαστε 60-70 άτομα από ΑΕΚτζίδες. Αυτοί είναι 10 παιδιά που είναι Αριανοί και τους ξέρω, που πάλι για μένα νιώθω ότι είναι πολύ στο Ρέθινο. Είμαστε στην Κρήτη, είμαστε στην άλλη άκρη της Ελλάδος. Έτσι, δεν είμαστε έτσι. Και με τον Άρη με αυτές τις πορείες, έτσι είναι. Λοιπόν, ο κόσμος σκέφτεται τελείως διαφορετικά και βλέπω, ας πούμε, και αυτά που γράφουν ότι
γενικότερα βλέπω μια σύμπτωση. Το ΠΟΚ υπάρχει, αυτό θέλω να πω έτσι για να το πω με λίγα λόγια. Το ΠΟΚ υπάρχει, θα υπάρχει πάντα το ΠΟΚ. Δεν έχει αλλάξει το ΠΟΚ. Δηλαδή απλά δεν υπάρχει στα χαρτιά, δεν υπάρχει ένωση που είχαν κάνει τη δεκαετία του 70. Ναι. Και αυτό θέλω να πω ότι αν δεν ήταν ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δυνατός όπως είναι και ήταν ο Άρης θα έχει ακριβώς τον ίδιο πρόβλημα που έχει ο ΠΑΟΚ. Αυτό που λες, δεν διαφωνώ. Αλλά γι' αυτό, επειδή ζω κάτω, ας πούμε, εγώ το βλέπω και λίγο διαφορετικά ότι αν ήταν ο Άρης αυτή τη θέση. Δεν θα είχα εγώ, ας πούμε, μεγάλο ζόρι. Θα μ' άρεσε αυτός ο πόλεμος που θα τους έκανε ο Άρης. Δηλαδή, αυτό είναι που το έπεσε και προηγουμένως, επειδή ζεις. Δεν ζεις στην πόλη εδώ πέρα, γι' αυτό. Πιστεύω να το καταλαβαίνεις αυτό. Τώρα μεταξύ μας, ο Άρης για μένα θα ήθελα να γίνει πιο δυνατός, γιατί θα έχω κι εγώ περισσότερο ανταγωνισμό. Έτσι. Όσο πιο δυνατός είναι ο Άρης, τόσο καλύτερος θα γίνω κι εγώ. Αλλά ο Άρης για μένα αυτή τη στιγμή είναι μια μικρομεσά ομάδα. Δεν είναι κάτι. Οικονομικά, δεν μιλάω για το, ναι, για το οικονομικά κόσμο. Είναι έτσι όπως ο Άρης έχει κόσμο, τώρα δεν κοροϊδευόμαστε. Ακόμα και ο Ηρακλής έχει κόσμο, δηλαδή. Ωραία. Σε σχέση με άλλες ομάδες. Δεν θα λέμε τώρα βλακίες. Ο Άρης έχει κόσμο, απλά το μέγεθος του ποδοσφαιρικά και οικονομικά είναι πάρα πολύ μικρό. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτά. Όταν τα οικονομικά είναι σε αυτό το σημείο, είναι έτσι όπως το λες. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Λοιπόν, και όταν μεγαλώσετε, θα γίνετε σαν και εμάς. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, γεια σας, καλή χρονιά. Καλό βράδυ και αν δεν τα πούμε, καλή χρονιά να έχεις. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Κρατήσαμε λίγο περισσότερο τον φίλο, τον Τάσο. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου. Ο Χρήστος. Ναι, τον πήρα. Πώς σε παίρνω χαμπάρι, Χρήστο. Χρόνια πολλά καταρχήν. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έτσι, έχουμε. Με υγεία. Υγεία και τα οπαδικά έπονται. Καλά, δεδομένο αυτό. Πρώτα είναι υγεία. Έτσι. Ο Τάσος είναι υγεία. Ο Τάσος έχει μια υποχρέωση επαγγελματική πραγματικά και έπρεπε να φύγει νωρίτερα. Να προλάβει έναν άνθρωπο ο οποίος θα. Τέλος πάντων, να μην το μέχρι εκεί. Ναι, καλά, ναι. Επαγγελματική φύσεως ραντεβού. Σε ακούω, Χρήστο. Ναι. Τι να πούμε τώρα τα οπαδικά, να μην τα πιάσαμε, τα πιάσαμε από την καινούργια χρονιά. Α, πιο πολύ να, πήρα τι, να πω χρόνια πολλά. Καλά, καλά. Και οι ευχές είναι φυσικά ευπρόσδεκτες. Ευπρόσδεκτες φυσικά. Αυτά και θα τα πούμε από την καινούργια χρονιά. Πιο πάντα, καλά. Πάντα υγεία να υπάρχει και από την άλλη χρονιά εδώ πέρα θα είμαστε. Τετάρτη ξανά εδώ. Λοιπόν, έγινε. Ευχαριστώ. Yeah. Να είσαι καλά και εσύ καλή χρονιά να έχεις και όλος ο κόσμος. Λοιπόν, και κρύωσες. Τι αυτό έχει κλειστό. Όχι, είναι ο εξαερισμός είναι αυτό. Δεν έχω τίποτα κλειστό. Τι θες να ανάψουμε. Air condition θες να ανάψουμε. Σε παρακαλώ. Βλέπεις, βγάλαμε και τον μπουφάν. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, Βασίλη. Βλέπω παρά 25. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Μετά, αμέσως για κάνα τεταρτάκι, το κόβω να έχει μείνει. Θα έχουμε τις ανοιχτές γραμμές στο 23, 10, 287 και 38. 69, 45, 287 και 38. Να πω κι εγώ έτσι ένα. Σχόλιο θέλω να κάνω όσον αφορά όχι τα αγωνιστικά στο μπάσκετ, για τον μπάσκετ του Άρη. Έτσι είδα κάτι το οποίο πραγματικά σαν εικόνα και ήθελα και χθες να το πω, αλλά και χθες έτσι με τον Τάσο και η συζήτηση πήγε σε άλλα επίπεδα και δεν το πήγαμε στο αθλητικό τόσο πολύ. Πραγματικά ένα σχόλιο όσον αφορά, είδα έτσι μια φωτογραφία, δεν ξέρω αν την είδες εσύ Γρηγορία. Ήταν ο πρόεδρος του Άρη. Ναι, το ρεπόρτα. Κατάλαβες, θα πω κατευθείαν, ναι. Έγινε να το, έτσι, να το προλογίσω λίγο. 10 δευτερόλεπτα δώσε μου, Βασίλη. Ήταν ο πρόεδρος του Άρη, ήταν έκανε ο κύριος Ιωαννίδης, ο πρώην υφυπουργός και μεγάλος πρώην προπονητής του Άρη και τέλος πάντων, να μην πω περισσότερα. Ήρθε, επισκέφθηκε τον προπονητή του Άρη και ήταν εκεί και ο πρόεδρος του Άρη. Και υπάρχει μια φωτογραφία. Θα σχολιάσω μετά πάνω σε αυτή τη φωτογραφία. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Με αυτό άνοιξαν την συναυλία φέτος, έτσι, με το Aces High. Ναι, βέβαια, κύριε Βασίλη μας. Λοιπόν, 23, 10, 287 και 38, 69, 45, 287 και 38, αν έχουμε κάποιον φίλο θα τον ακούσουμε. Μεταμόρφωση, λέει, με τον Πιτίνο ο Παναθηναϊκός, κέρδισε την Τζέσικα. Από ένα μάτς φυσικά, δεν μπορείς να κρίνεις η συνέχεια. Και η απόδοση ομάδος στα επόμενα παιχνίδια. Από ένα παιχνίδι και ειδικά το πρώτο πάντα υπάρχει μια αλλαγή. Για να δούμε. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σχολιάσω, δεν ξέρω, τη φωτογραφία την είδες, έτσι. Και γιατί γέλασες όταν κατάλαβες αμέσως το γιατί τι σχόλια θα κάνω. Α, σοβαρά. Ναι. Δεν είδα, χωρίς πλάκα. Τέλος πάντων. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Όχι, κοίτα, άκουσε. Θέλω να είμαι όσο δυνατόν δίκαιος. Τώρα θα μου έλεγε κάποιος, αν ο Άρης ρε φίλε
γιατί θα ακολουθήσει το σχόλιο και θα καταλάβει ο κόσμος. Αν ο Άρης ήταν πρώτος και διεκδικούσε πρωτάθλημα, θα το έλεγες αυτό που τώρα? Πάλι θα το έλεγα. Θα πω εγώ. Βέβαια, θα το έλεγα. Διότι όταν είσαι πρόεδρος σε μια ομάδα και σε μια ομάδα όπως είναι ο Άρης, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης, από αυτές τις μεγάλες ομάδες που έχουν πολύ κόσμο από πίσω, πρέπει να προσέχεις το κάθε τι. Πάλι το ίδιο σχόλιο θα κάνω. Εγώ που δεν είμαι τίποτα, γράφω ένα σχόλιο στο Facebook και προσέχω τι γράφω. Προσέχω. Το γράφω κάτι, το ξαναδιαβάζω, λέω, έκανα εδώ κάποιο λάθος. Μήπως εδώ δεν πρέπει να πω αυτό. Που δεν είμαι τίποτα. Είσαι πρόεδρος του Άρη. Έρχεται ο Ιωαννίδης, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν θέλω αυτό να το σχολιάσω. Εντάξει, πρώην προπονητής του Άρη. Πρόσφερε, έκανε σε άλλα πράγματα. Όχι μόνο δεν πρόσφερε. Τέλος πάντων, το αφήνω. Λοιπόν, δεν είναι τις παρούσεις. Και είσαι πρόεδρος του Άρη αυτή τη στιγμή. Και είσαι, ρε φίλε, η εικόνα σου είδες πως ήτανε. Συγγνώμη, μετά είδες τον εαυτό σου πως ήσουν. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω, τώρα ίσως δεν είναι και πολύ ραδιοφωνικό αυτό που κάνω, γιατί πολλοί ή αρκετοί δεν έχουν δει τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Ίσως έπρεπε να την ποστάρω. Είσαι πρόεδρος στον Άρη. Ακόμη και η φωτογραφία, το πώς θα είσαι, παίζει ρόλο. Ήσουνα. Τι να πω. Σαν να πουλούσες καλαμπόκι στην Αριστοτέλους. Τι να πω, ρε, σαλέπι. Πρόεδρος του Άρη, σε άνθρωπε. Εντάξει, μετά τα Χριστούγεννα τι είπε. Έλα, ρε φίλε, άσε με τώρα, ρε Γρηγόρια. Έλα τώρα, μην το διακομωδούμε. Με τόσο φαγητό. Εντάξει, δεν είναι το. Όχι, εγώ δεν είπα. Πρόσεξε. Το αν είναι εύσωμος όπως θέλει, δεν σχολίασα αυτό. Η εικόνα σου. Η εικόνα η εικόνα ήταν απαράδεκτη. Ρε φίλε. Και με το πλαστικό το τέτοιο, το κυφωνίδι, το σπαστό που έκανε. Ρε φίλε. Προς Θεού. Είμαστε που είμαστε έτσι όπως είμαστε. Η ομάδα λέει χάνει αύριο, πάει και για Φούντογλου. Και έχεις και αυτή την εικόνα. Και λες και πράγματα τα οποία δεν τα κάνεις. Πρόσεξε, κύριε Γουλιέλμο, γιατί αν γίνει, εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Και να πρόσεξε. Και αύριο να χάσει, εγώ δεν πιστεύω ότι θα πέσει ο Άρης. Αλλά λέω, πρόσεχε, μην γίνει καμιά στραβή. Δεν με νοιάζει. Η αποκλειστική ευθύνη, 110% μάλιστα, είναι δική σου. Δεν υπάρχει άλλο πήρα καμένη γη και τέτοιο. Και είχα τον μπαν και τον μπαν, γιατί είχε πει, αν θυμάμαι καλά σε συνέντευξη, ότι τον μπαν θα έρθει τα Χριστούγεννα. Νομίζω πέρασαν τα Χριστούγεννα. Άντε να πω και το καινούριο χρόνο, δεν νομίζω να έχει έρθει κανένα μπαν. Άρα, όταν λέμε κάτι, όταν λες κάτι και δημόσια, θα το κάνεις. Αν δεν μπορείς να το κάνεις ή αν δεν είσαι 100% σίγουρος ότι θα μπορείς να το κάνεις, δεν το λες. Δεν το λες. Διότι για συνεντευξούλες και να βγαίνουμε στο Νόβα και να δίνουμε συνεντεύξεις στο σκουτί, μια χαρά τα λες. Και ξαναλέω, πρόσεχε. Όπως θέλεις, άσε αυτό για την εικόνα σου, άστο, όσο θέλεις. Το παίρνω και πίσω, άμα θέλεις το αποσύρω. Πρόσεχε, μην γίνει καμιά στραβή. Άλλο ποδοσφαιρικός Άρης και άλλο μπασκετικός. Αυτό λέω. Η ευθύνη θα είναι απόλυτα δική σου, κανένας άλλος. Απόλυτα. Γιατί όταν ανάλαβες το καράβι, ήξερες και τα πλην και τα συν, τα δεδομένα τα έχεις μπροστά. Και ανέλαβες. Εγώ δεν είπα ότι ήταν εύκολο το έργο σου, προς Θεού. Αλλά δεν ζητάμε, ρε φίλε, να μην. Γίνει στραβή, λέμε. Δεν ζητάμε να μας βγάλεις Ευρωλίγκα. Εντάξει. Αυτά. Τώρα όσον αφορά για την εικόνα σου, επαναλαμβάνω, ούτε στη λίστα είμαστε, ούτε το πώς θα ντυθείς θα σου πούμε, αλλά είσαι πρόεδρος του Άρη. Λίγο περισσότερη προσοχή δεν βλάπτει. Προσοχή. Πάρε τη φωτογραφία και δες την. Άμα σου αρέσει αυτή η φωτογραφία, τι να πω, και κάποιος δεν τον προστατεύει, ρε φίλε, δίπλα. Δεν το λέει. Ποιος την έβγαλε? Αυτή η φωτογραφία είναι από την ΚΑΕ. Η ΚΑΕ το έβγαλε. Δηλαδή το ανέβασε η ΚΑΕ. Α, εσύ ρε φίλε που την ανέβασε, δεν ξέρω ποιος την ανέβασε. Δηλαδή δεν το σκούντιξες να τον πεις. Ρε εσύ, πώς είσαι έτσι στη φωτογραφία? Ή μην βγάζεις καθόλου αυτό. Βγάλε μόνο τον προπονητή του Άρη με τον Ιωαννίδη. Δεν υπήρχε επισημότητα. Ρε Γρηγόρια, προς Θεού. Εγώ δεν είπα ότι ήταν με παπιόν έπρεπε να πάει και ήταν επίσημο κάτι. Αλλά αυτή τώρα ήταν εικόνα Προέδρου. Σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή. Ήταν εικόνα αυτή Προέδρου. Και είμαστε που είμαστε έτσι. Είμαστε και αυτός ο Δεκέμβριος ήταν καταστροφικός και για το ποδόσφαιρο και για τον μπάσκετ. Είναι έτσι όπως είναι ο Άρης. Δεν κάνεις και αυτά, που λες μέχρι τώρα. Είναι και ο Άρης έτσι. Μην γίνει και στραβή αύριο και τότε θα αρχίσουν τρεχάτε ποδαράκια μου. Και βγαίνεις και έτσι.
τι να πω, δηλαδή, δεν ξέρω, μήπως είμαι λίγο άδικος ή υπερβολικός. Καθόλου. Καθόλου. Πιθανό μπορεί και να είμαι. Λοιπόν. Πάντως σωτηρίστηκε πολύ το θέμα. Ναι, ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν έχουμε και τίποτα άλλο να σχολιάσω. Αυτό ήθελα. Αύριο 5 η ώρα είναι το παιχνίδι και τα βλέπω καλά. 5 και μισή. 5 η ώρα. 5 η ώρα, το δείχνει. Δεν γνωρίζω. Η Κίμη, να πούμε, είναι τελευταία, έτσι. Τελευταία με μία νίκη. Ο Άρης είναι, έχει δύο νίκες, ισοβαθμεί με άλλους 2-3. Και αμέσως μετά, επειδή το θυμάμαι, το ψεξά, παίζει Άρης με τον. Καλά, άμα κερδίσει αύριο Άρης, εντάξει, θα πρέπει να κάνει απλά το 2-3-4 νίκες στην έδρα του και να τελειώσει το παραμύθι. Αλλά άμα χάσει, μπαίνει σε χοντρές περιπέτειες και μετά αρχίζουν και βαραίνουν και τα χέρια και δεν ξέρω, μην γίνουν άλλα πραγματάκια. Θέλει ενίσχυση η ομάδα. Και μου λέει ο άλλος, πώς θα γίνει η ενίσχυση, ρε φίλε, αφού έχουμε μπαν. Επαναλαμβάνω, μπαν έχουμε, αλλά παίκτες οι οποίοι έχουν, θα τον πάρουμε, ρε φίλε, έχουν το δελτίο τους εδώ πέρα κατατεθειμένο, μπορεί να τους πάρει ο Άρης και υπάρχουν 2-3 τέτοιοι παίκτες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν έστω για αυτόν τον υπέρτατο στόχο ότι να μην έχει πρόβλημα η ομάδα. Λοιπόν, πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα τα παιδιά. Νάτος, εμφανίστηκε. Τι γίνεται, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Έλα ρε Νικόλα. Χρόνια πολλά, Γρηγορία. Γεια σου Νικόλα, χρόνια πολλά. Είσαι καλά. Καλά, πολύ καλά. Ζάλισε και ο Ζάχος, Εγώ τίποτα δεν έκανα. Τώρα θα τη ζαλίσω που θα πάμε πιούμε ποτό. Τώρα θα πάμε για ποτό. Ποτό, ποτά μάλλον, ποτά. Λοιπόν, να κάνω μια διευκρίνηση, συγγνώμη Νικόλα, το μάτς είναι 6 ώρα. Εδώ τι λέει, τι ώρα λέει. Εγώ το έχω βρει 6. 6 λέει και εδώ Γρηγορία, 6 λέει, 18 εδώ δεν σε τον Κέσορα. Ο Τρέγιας μας έδωσε λάθος πληροφορίες. Ο Τρέγιας τι να δώσει. Ο Τρέγιας τις μόνες σωστές πληροφορίες που μπορεί να δώσει είναι. Άντε να μην πω. Έξι, γιατί μετά έχει Liverpool Arsenal. Τι έχει? Liverpool Arsenal. Ποια Liverpool είναι και εσύ, ρε καημένη. Ποια Liverpool. Βρε κακομύρογλου. Ποια Liverpool τελευταία φορά. Έλα, μην τον παίρνει από τα μούτρα. Τελευταία φορά πήρε πρωτάθλημα. Και τι είχε. Πώ πάει η ανάρρωσή σου. Τελείωσε ο κύκλο. Ο κύκλο το χαμένο ποιητών. Το χαμένο πρωταθλημάτου τελείωσε. Μέχρι εδώ έτσι. Λοιπόν, θα σε βγάλω κι εγώ τώρα. Λοιπόν, άκου, μην μιλάς. Μας έδειξε προχθές, ήμασταν σε ένα κεντρικό, σε μια κεντρική καφετέρια εδώ της πόλης, να μην κάνουμε και διαφήμιση. Μας έδειξε μια φωτογραφία ο ηγεσίας. Άμα τον δεις, ξέρεις πώς είναι. Θα πεις, πόσο χρόνο είναι σε αυτή τη φωτογραφία, ρε, 20? 20, ναι. 20 που είναι στο Άμστερνταμ. Είναι ρεσί, μαλλί, τέτοιο άμα το δεις αζαλιστής. Ο Γεσίας είναι πολύ γοτευτικός άντρας. Καλά τυφλής εσύ. Εντάξει. Δεν είμαι καθόλου τυφλή και ξέρει και να μιλάει και ξέρει και να φέρεται. Η τυφλή, 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 όχι, εντάξει. Όχι, όχι, η τυφλή, όχι. Τυφλή και κοφάλαλη, έλα. Πάμε. Το δείχνω. Το δείχνω, έλα. Πάμε. Τι πως ήταν ο δικός σου. Αφού ρε εσύ Ζάχουλη μου, Ζάχο μου, γλυκέ μου Ζάχη. Ναι. Ο εικόνα λέω, η εικόνα λέω. Ο Άρης σαν σύλλογος είναι Φεράρι. Ναι. Και μπαίνουν κάτι τη χάρπαστη και πάνε να οδηγήσουν τη Φεράρι. Δεν γίνεται. Ναι. Ο σύλλογος έχει πολλά κυβικά, ρε φίλε. Και ο καθένας λέει, είμαι πρόεδρος, λέει, είναι με... καταρχάς ο αυτός εδώ που το λες. Κύριος Γουλιέλμης, όχι αυτός. Είναι τόσο μεγαλομέτωχος, φίλε. Ο μεγαλομέτωχος είναι, αυτό λέω. Μα γι' αυτό λέω ότι η ευθύνη θα είναι απόλυτα δική σου. Μεγαλομέτωχος. Μεγαλομέτωχος. Τι έδωσε κανένα φράγκο για να πάρει τις μετοχές. Βέβαια, σε αγόρασε από την κυρία Σε αγόρασε βέβαια. Με ένα ευρώ. Δεν ξέρω, ρε φίλε, υπήρχε κάποια τιμή. Ένα σακουλάκι σπόρια, πώς σε αγόρασε. Δεν ξέρω, ρε φίλε, μπορεί να έδωσε ξέρω, κοίταξε, δύο κοίταξε, κιλά σπόρια και τρία κιλά καλαμπόκια. Το παραμυθάκι και σε μπάλα και σε μπάσκετ θα πρέπει να λαμβάνει σιγά σιγά ένα τέλος. Ναι. Εντάξει, αυτό που γίνεται με τον ΠΑΟΚ, φίλε, επιτέλους, αυτό που γίνεται με τον ΠΑΟΚ, πλέον έχουν καταλάβει και οι τελευταίοι ότι κοίταξε να δεις, Φιλαράκο, είσαι στον Άρη, είναι μεγάλος ο σύλλογος. Τα κυβικά σου είναι για καμιά γειτονιά. Για τον Άρη δεν κάνουν. Ούτε σε μπάλα, ούτε σε μπάσκετ. Σιγά σιγά, τέλος της χρονιάς, βρείτε τι θα βρείτε, βρείτε επιχειρηματία τεράστιο και δρόμο. Άιντε τώρα, δεν μιλάμε, αλλά φτάνει. Οι άλλοι παίρνουν πρωταθλήματα, έχουν σκοπό να πάρουν και άλλα πρωταθλήματα και εγώ βασανίζομαι, όχι θέλω δεξί μπάκο, όχι δεν θέλω αριστερό μπάκο, όχι μαλέ. Κατάλαβες. Να τελειώνει αυτό το παραμυθάκι. Σιγά σιγά να τελειώνει. Με το που πάρουν οι άλλοι το πρωτάθλημα, το πρώτο πράγμα που θα πω εγώ... Το πρωτάθλημα το πήραν αυτά σας. Όχι, να το πάρουν και στα χαρτιά. Εντάξει, θα παιχτούν οι αγωνιστικές. Εσύ αγόρι, ξέρεις τι θα πω. Εσύ αγόρι μου, τι κάνεις εδώ. Τι κάνεις εδώ. Εσύ τι κάνεις εδώ. Μπορείς να κάνεις κάτι. Τα κυβικά σου αντέχουν για τον Άρη. Όχι. Άντε αγόρι μου.
άντε σιγά σιγά να μας αδειάζει τη γωνιά. Και εσύ και ο άλλος. Και οι δυο. Mm-hmm. Άιτε, να τελειώνουμε. Ο άλλος παίρνει πρωτάθλημα και εγώ τι παίρνω. Τα τι. Τι παίρνω. Για πες μου. Και δεν είναι ότι δεν παίρνω εγώ φέτος πρωτάθλημα. Δεν πρόκειται να πάρω έτσι με αυτή τη λογική. Δεν πρόκειται να πάρω ποτέ. Ποτέ το ποτόνο, ποτέ. Για μα μην τα οικονομικά σου δεδομένα έτσι πώς θα πάρεις, ρε φίλε. Δηλαδή, λεφτά που έχεις για πασατέμπο, είναι δυνατόν να πας να φας σε καμιά ταβέρνα υψηλού επίπεδου. Ούτε κατά διάνοια. Δεν σε αντιμετωπίζουν και άλλοι με κύρος. Κανένας δεν σε αντιμετωπίζει. Αυτό είναι, άλλη συζήτηση. Είναι τα εξωαγωνιστικά τα οποία είπαμε στο ελληνικό πρωτάθλημα παίζουν μεγαλύτερο ρόλο από το αγωνιστικό. Αν δεν έχεις την έγκλη του χρήματος και τις δύναμες του χρήματος, άστο. Δεν κάνεις για το σύλλογο, φίλε. Δεν κάνεις. Ευχαριστώ πολύ αυτό που πρόσφερες. Σιγά σιγά, άντε να μας αδειάσει τη γωνιά. Ψάξε, βρες επιχειρηματία να πουλήσεις και τα παραμυθάκια και αυτές τους διαχειρισμούς και τα λεφτά από τα διαρκείες και από τα τηλεοπτικά και ξέρω εγώ και να είχαμε να λέγαμε ξέρεις τι κακό κάνει αυτό που γίνεται με τους δίπλα. Για τους δικούς μας. Ξέρεις τι κακό τους κάνει. Γιατί με το που παίρνω σου λέω το πρωτάθλημα να ετοιμάζονται για πολύ κράξιμο, φίλε. Α, να δούμε, φίλε. Εγώ θα κάτσω εγώ να τους λιβανίζω. Όχι, φίλε. Θεωρώ, Νίκο, θεωρώ για να το κλείσουμε γιατί εμείς θα συζητάμε και κάτι δύο στην πέρα. Όχι, φίλε, εντάξει. Ναι, καλά, δεν λέω, θεωρώ ότι... Σας βόλευε πολύ οι διαχειριστές που είχαν στον ΠΑΟ, οι άλλοι που ήταν, σας βόλευε, υπήρχατε κι εσείς. Αλλά πλέον οι άλλοι απέκτησαν κάτι άλλο και παίρνουν πρωτάθλημα. Εσύ τι κάνεις. Τι κάνεις, κύριε στον Άρη. Τι κάνετε εσείς εδώ στον Άρη. Για πείτε μου, τι κάνετε. Τι κάνετε. Το παραμύθι τελείωσε. Τελειώνει το παραμύθι. Το παραμύθι το Μάιο τελειώνει. Ωραία. Το λέω θα είσαι. Αυτό δεν υπάρχει. Και αυτό εδώ τώρα που λες για τον άλλον, αυτό εδώ που φαίνεται σέσα τα 500 κιλά απ' έξω να πούμε και 7 έχεις ορίες. Δεν είναι τα 500 κιλά ρε φίλε, εντάξει. Μπορούσε τα 500 κιλά ή τα 100 ή τα 5 κιλά, μπορούσε να ήταν με διαφορετικά ρούχα και να μην ήταν η όλη εικόνα, λες και ήταν σαλεπατζίστη τέτοια ρε φίλε. Τώρα αυτή είναι η εικόνα Προέδρου και Προέδρου Άρη. Καταρχάς δεν είναι Πρόεδρος. Πρόεδρος και μεγαλομέτοχος. Ποιος είναι πρόεδρος? Α, ο κ. Παπαγεωργίου είναι ο Χάρης. Εντάξει, μεγαλομέτοχος. Μεγαλομέτοχος. Ναι, πρόεδρος είναι ο Χάρης Παπαγεωργίου, σωστά. Άντε να τελειώνει η χρονιά και άντε τον μπούλο όλοι μαζί. Και εσύ και από το μπάσκετ και από την μπάλα. Να είσαι καλά, Νίκο, ευχές έχεις. Είσαι ο τελευταίος ακροατής 18. Άντε, κάνε. Είσαι τελευταίος ακροατής, σταματάς, ρε. Τελευταίος ακροατής 18, σε δώσει καμιά ευχή. Να φύγει χρονιά και να μην ξανάρθει, φίλε. Θα φύγει χρονιά, ρε φίλε. Ωραία ευχή έδωσες. Κάτι άλλο. Κολοχρονιά ήταν αυτή. Να ανοίξει νέα χρονιά, να ανοίξουν τα πάντα όλα, άλλο κακό να μην μας βρει. Υγεία, και να δούμε κάτι χαρούμενο, ρε φίλε. Έγινε. Να δούμε λίγο όραμα, λίγο κάτι ωραίο, κάτι χαρούμενο. Αν θες όραμα, πήγαινε στο πανόραμα. Η αλήθεια είναι, ναι. Φιλάκια πολλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τι ήθελα να πω τώρα πάνω σε αυτά που είπε, τέλος πάντων, το ξέχασα. Ο Νίκος, εντάξει. Ας σας μην το συνεχίσουμε, είναι και η τελευταία εκπομπή του 18. Ξανά, νομίζω, Τετάρτη, Δευτέρα, δεν έχουμε εκπομπή. Τρίτη είναι αργία, δεν έχουμε. Τετάρτη θα έχουμε ξανά εκπομπή. Λοιπόν, πάμε στους υποστηρικτές. Εσύ γιατί το εσκούμε. Ποιος θα αρχίσει. Εγώ αρχίζω με το Εσκομπάρ, αλλά το πορκί το βλέπω τελευταίο το άφησες, γιατί θα τα βάλω... Το άλλο μου άρεσε περισσότερο. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε με το Εσκομπάρ και να το ευχαριστήσουμε που όλη αυτή την περίοδο από την αρχή της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα είναι κοντά μας από την πρώτη μέρα. Το Εσκομπάρ βρίσκεται, γνωστή πλέον η διεύθυνσή του, Γεωργίου Παπανδρέου 9 πρώην Αθέων, και το τηλέφωνο που το ξέρουν όλοι πλέον στη Θεσσαλονίκη και εκτός του Νίκου του Μπουγάτσα είναι το 2311-208-301. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί το Εσκομπάρ για το καφέ σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποντό, το κρασί, οτιδήποτε άλλο διαλέξετε εσείς για να πιείτε. Το ρότερο στέκει της πόλης για να απολαύσει τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης ομάδας. Να πάω. Θα πάσεις. Παρακαλώ. Αβράμογλου, η πηγή των βοτάνων. Θαυματουργά φυτά, γιάματα, ελιξίρια, βότανα, βάματα, εθέρια έλαια και μπαχαρικά από όλο το κόσμο. Φυτοσλίμ λιποδιαλυτικά, με χαρμάνι βοτάνων, σε τσάι και ταμπλέτες για δυνάτισμα.
υπερτροφές Αβράμογλου, Αγίου Μινά με Κατούνι, πλατεία Εμπορίου. Ωραία, πάνε και στο Πορκίτο. Πάω και στο Πορκίτο, αυθεντικές και παραδοσιακές. Θα διαβάσεις και τις προσφορές. Και τις προσφορές. Μην ξεχνιόμαστε, γιατί είναι όντως προσφορές. Με ντόπια κρέατα και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός και κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπς. Μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα και ολόφρεσκες σαλάτες με συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και delivery στο 2310-520-555. Πού είναι οι προσφορές? Ορίστε. Οι προσφορές που τις έβαγες. Είναι ακριβώς από πίσω. Τις έβαγες προσφορές. Και αρχίζουμε. Όχι, όχι. Λοιπόν, τις λεφταριστές προσφορές. Δύο μπέργκερς με γύρο και μία κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Ναι. Ένα special burger πεινάς. Και μία κοκακόλα 330 πολύ. Μόνο με 4 ευρώ. Δύο special burgers, ένα τσίκις, μία κοκακόλα στα 330 ml μόνο με 5,90 και ένα κλαμπ αλαντικών και μία κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Θα πηγαίναμε από το Πορκέτο, δεν προλαβαίνουμε. Πρέπει να πάμε και στο φλαράκι μας το Σάββατο Ηλιάδη. Λοιπόν, Skies Aviation Academy. Ποια είναι η Skies Aviation Academy, δε Γρηγορία, ξέρεις? Δεν ξέρεις, θα ακούσεις τώρα. Η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων είναι η Skies Aviation Academy, Γρηγορία. Γίνε πιλότος με επιστοποιημένο δίπλωμα, αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ υψηλές αποδοχές. Κάνε το όνειρο σου πραγματικότητα και δούλεψε στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Σπούδασε μαζί μας και εξασφάλισε το μέλλον σου μια για πάντα. Η παγκόσμια αγορά έχει ανάγκη από 500.000 νέους πιλότους για τα επόμενα 10 χρόνια. Μήπως είσαι εσύ ένας από αυτούς? Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία και διεύθυνση είναι η Θεσσαλονίκης 10. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε στο διαδίκτυο το skies.gr και το τηλέφωνο που κάθε απορία σας μπορεί να απαντηθεί είναι το 2392021100. Επαναλαμβάνω, το τηλέφωνο της Skies Aviation Academy, το 2392021100. Λοιπόν, κάπου εδώ η εκπομπή μας τελειώνει. Μια τελευταία εκπομπή, μια τελευταία εκπομπή του 2018. Τι να ευχηθούμε εμείς? Εγώ το μόνο που έχω να ευχηθώ, το κότσι θα γελάει, 100%, υγεία, δεν θα ευχηθώ τίποτα άλλο, το θεωρώ ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος... Το πολυτιμότερο ναι, καλά, αυτό είναι πολύ λογότυπο, το πολυτιμό φυσικά είναι το πολυτιμότερο, αλλά δεν το καταλαβαίνεις, το λες, αλλά δεν το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις πότε? Όταν έρχεται κάτι πάνω σου ή σε κάποιον δίπλα σου και χτυπάει την πότα. Τότε το καταλαβαίνεις. Και όσο μεγαλώνεις, όταν είσαι 20, 25, 30, δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Έτσι λέω εγώ. Υγεία θα σας εύχομαι. Τι έγραψε αυτός? Κάτι μου έστειλε. Όλο κλισέ είσαι. Άντε κοιμήσου ρε. Άντε κοιμήσου ρε. Δεν σε και καμιά τσόντα και κοιμήσου. Λοιπόν. Μόνο υγεία θα ευχηθώ. Όλα τα άλλα μπορείτε να παλέψετε και να τα αποκτήσετε. Την υγεία, αν δεν υπάρχει, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Η υγεία σας εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Πρώτα ο Θεός. Τετάρτη θα είμαστε ξανά εδώ στις 8 η ώρα με τον Τάσο για την επόμενη εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Μείνετε συντονισμένοι. Ο Στέφανος και ο Διονύσης θα σας κρατήσουν στην τροφιά μέχρι τις 2 με το Midnight Express. Τι, εσύ θα ευχηθείς τίποτα νεαρά? Να ευχηθώ. Και εγώ ναι, αυτό θα ευχηθώ. Υγεία σε όλο τον κόσμο και... Και να φάμε και στο συγχώρεση. Όχι, όχι, συγχώρεση. Όχι, εγώ τέτοιες μέρες... Πολύ χριστιανικό, μπράβο. Ο χριστιανικό ήταν, ναι. Να το αποσύρω. Γιατί να το πω, δεν είσαι χριστιανή, τι είσαι, μουσουλμάνα, δεν κατάλαβα. Όχι, ωραία. Απλά τέτοιες μέρες είμαι λίγο πιο ευαίσθητη σε αυτό ναι, το θέμα. Και... Όντως, γιατί κάποιος σου έκανε κάτι και τέλος συγχώρεση. Συγχώρεση κανονική. Κατάλαβα. Με κόλλημα και πού να χτυπάστε. Λοιπόν, καλή χρονιά σε όλους. Να έχετε ένα καλό βράδυ, ένα καλό Σαββατοκύριακο και φυσικά... Τη Δευτέρα να το ρίξετε και λίγο έξω, γιατί πρέπει να το ρίχνουμε και λίγο έξω, έτσι. Εμείς πάμε να το ρίξουμε τώρα. Τώρα πάμε. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Γεια σας. Καλή χρονιά να έχουμε.